Ωχ, ευτυχώς. Ωραία εισαγωγή. Ωχ. Ευτυχώς που είναι αυτό που λέει ο Δάκης. Τι λες βρε Δάκη. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και τέλος στη δουλειά και τέλος στα ξυπνήματα τα πρωινά. Είμαστε λίγο δύσκολα, είναι η αλήθεια σήμερα. Αλλά και πότε ήμασταν εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, εμείς το κάνουμε εύκολο. Αλλά με τον ένα και τον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να ανοίξουμε το μάτι που δεν ανήκει. Δεν ανήκει, δεν ανήκει πουθενά, αλλά και δεν ανοίγει και με τίποτα. Oh, getting jigging, winding. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο παρόλα αυτά. Πάλι θα με λένε, θα με λένε ο Φούρνας, θα με λέει. Πάλι γκρινιάζεις, πάλι σε μόνο σου, τι θέλεις, Σαββατοκύριακο είναι. Έμπα να έρχεται, αν είχες μια δύσκολη νύχτα. Η μέρα θα είναι ο λίγο τι πιο... Τι ο λίγο τι... Να έχετε επακόλουθά της. Αλλά μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα προχωρήσουμε. Μαζί θα ανεβούμε τον δρόμο. Τον ανήφορο θα τον κάνουμε κατήφορο. Καλό κατήφορος. Ούτως ή άλλως είναι το ίδιο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ξέχασα να το πω. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 για την Παρασκευούλα μας, την οποία τόσο υμνούμε, τόσο πεθυμούμε και τόσο προσδοκούμε. Αλλά και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Παρασκευή και 13 σήμερα. Παναγιά και Χριστέ. Τι κακό μπορεί να μας βρει. Σαν αυτό που μας βρήκε σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Αλλά είναι και Παρασκευή που ξεκινά και το πρωτάθλημα. Το ξεχνάμε αυτό. Άντε λίγο μπαλίτσα. Άντε λίγο να... να επανέλθουμε στα καθιερωμένα μας, να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Όλα αυτά μαζί θα τα παρακολουθήσουμε σήμερα στο λόγο επειδή, το οποίο ξεκινά ευθύς αμέσως. Ανοίγει η αυλαία. Συντροφιά, μαζί θα πορευτούμε. Στο 2-31-0-287-3-8 θα συνομιλήσουμε. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 θα μηνυματιστούμε και θα ανταλλάξουμε επίσης inbox στο λόγο επειδή στη σελίδα μας μαζί και με like και θα πετάξουμε. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό πριν πούμε το οτιδήποτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Πολύ μέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, Μπάμπη, Παρασκευή. Τι μέρα ακόμα είναι σήμερα, 13. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, τον Μπάμπη. Χρόνια πολλά τον Μπάμπη. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά τον Μπάμπη. Πώς αισθάνεσαι που γίνεσαι ένα χρόνο πιο μεγάλο? Βαρύνανε, με τραβάνει μέρες πίσω. Έκανες απογραφή? Απογραφή, όχι, όχι ακόμα. Να όχι κάνει. Ακόμα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Απογραφή και στοχοθεσία, κόψε το κάπνισμα. Να το ένα. Να κάνεις δίαιτα, πηγαίνεις κολυμπητήριο. Όχι, μ' άρχισες. Να γίνεις μπαμπάς. Όχι, μ' άρχισες τώρα πρωί. Ρε, εσύ σε βάλει η μάνα μου. Τίποτα. Η μάνα σου με έβαλε. Που το κατα... και ο Φούρναρης με πήρε. Αυτά τα ίδια ακριβώς. Ναι, να σε αποκαταστήσουμε και σένα. Ναι. Γιατί εντάξει, περνάνε τα χρόνια. Ναι. Περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Χρόνια είναι αυτά και περνάνε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Τέλος πάντων. Θα παχύνουμε και να δυνατήσουμε. Τέλος πάντων. Θα βάλουμε στο. Δεν βάζω εγώ στόχους. Το Πάφι έρχεται Θεσσαλονίκη, μπαίνει με το καρβουνιάρι. Να τα νέα, τα πραγματικά. Του μοναστηρίου και έρχεται σε σένα, σου φέρνει και ένα δωράκι από μένα για τα γενέθλιά σου. Αγόρι μου. Ετοίμασε το σκουρατάν, φόρμες. Μπουγάτσες από την περιοχή και τέτοια. Φόρμες μου φέρνει, τι μου φέρνει. Φόρμες, σκισμένες, χάρτινες και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει. Και τα χαρτάει τώρα να το πετάξεις στα κούλουμα. Αυτό έχουμε μόνιμα, πετούμε. Να σε καλά, τα φιλιά μας.
στην πανέμορφη μας Κρήτη και στα πελάγη τα οποία πλέει ο φίλος μας ο Λευτέρης που μας καλεί καθημερινώς και συνήθως κάνει και τον αρκτήριο λάκτισμα της εκπομπής. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα αφεντικός. Καλώς το να. Για το Αγγελία παίρνω. Ναι, παρακαλώ. Άρτου Λεκμπέλο με έδωσε τηλέφωνο. Θέλει δουλειά, μπόνους. Εγώ προπονητή Φλαμουτάρη. Mm-hmm. Έχει πτυχίο UEFA Pro, το έχει φτιάξει η Μπαζίλ στο Ελμπασάν. Αυτό φτιάξει και σε ένα δίπλωμα, δεν παίρνει λεωφορείο, κατεβαίνει δουλειά. Φλαμουρτάρη, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και... Ομαδάρα. Καλά, κύπελο. Οι αλβανικές ομάδες εννοείται είναι καλύτερες από εμάς. Τουλάχιστον η εθνική Αλβανίας είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από το δικό μας. Αυτό μπόνους που λέει Αγγελία, τι είναι? Μπόνους, ξέρω εγώ, αν παίρνεις τα αποτελέσματα. Πάρει κύπελο, Άρη. Κύπελο, πρωτάθλημα. Αυτό ο Χόντζα ήταν παιδάκι όταν πήρε. Μάλιστα, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πολύ χρόνος, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε καλά. Όπως σου είπα, έμαθα για το τι έγινε στο Μακεδονία Παλάς. Θα το ψάξω. Έμαθες? Ναι. Είχαν ένα off the record ραντεβού και κουβάλισε τις κάμερες ο υφυπουργός και ο θυμός που είχε ήταν εντάξει για τον υπουργό. Δηλαδή ο εκνευρισμός ήταν για τον υπουργό, γιατί κουβάλισε τις κάμερες για να το κάνει πανηγύρι. Ο άλλος δεν θέλει ούτε φωτογραφία και ο λόγος είναι ότι θα του πούνε ένα η διαπλοκή που υπάρχει και όλα αυτά. Έχει καεί γούνα του Ιβάν Σαββίδη, είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Σκέψου ο Ιβάν Σαββίδης να πήγαινε στα εγκαίνια της έκθεσης, μιας οποιασδήποτε έκθεσης, ας πούμε, ενός πρωθυπουργού και να σου λατσάριζε σε μια και πόλη. Και να ναι, τι θα γινότανε, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν δεδομένο. Όχι δεδομένο, ήταν ευδιάκριτο ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός όσον αφορά. Μα αυτό δεν είπα και εγώ χθες ότι. Δεν ξέρω για μετάφραση και αυτά. Εγώ σου όχι, μιλώ όχι. Που βγήκε το βίντεο. Το αλλά οι κάμερες πώς μπήκανε μέσα, οι κάμερες τι, οι δεν έμψαν. Όχι. Οι κάμερες, και αυτό το ρώτησα. Ρώτησα ακριβώς ό,τι μου είπε. Ό,τι ρώτησες και εσύ χθες. Οι κάμερες δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Πήγανε πακέτο μαζί με τον υπουργό. Δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω. Ξάλλου είναι ξενοδοχείο. Σαν ξενοδοχείο δεν. Ναι, αλλά κάμερες να βιντεοσκοπούν, όχι. Είναι ιδιωτικός χώρος και υπόκειται σε κάποιους κανονισμούς. Κάποια πλάνα ήταν. Σταμάτησαν αμέσως. Δεν είχαν. Μάλιστα. Μόνο αυτό το βιντεάκι. Πάντως ναι, αυτό το η εικόνα ενός υπουργού να... Και φυσικά για να καλυφθεί αυτό το πράγμα έπρεπε να βγεις και να πεις ότι ο εκνευρισμός είναι επειδή υπήρχαν κάμερες, όχι από τον υπουργό που κουβάλισε τις κάμερες, γιατί μου θύμισε μια περίπτωση όταν γνώριζα το... Όταν τέλος πάντων συζητούσα με τον Κουίκ, που ήταν μια που ήθελε δημοσιότητα και κάθε φορά... έβγαινε μια φωτογραφία, κουβαλούσε φωτορεπόρτερ σε κάποιο σημείο που ήταν και ο Κουίκ και το ήξερε αυτή και στο τέλος τους βγάλαν ότι έχουν και σχέση. Για τον συγκεκριμένο υφυπουργό, μάλιστα, έχει γραφτεί με το ντοκουμέντο, το έχει παρουσιάσει, θα μου πει κανείς ότι είναι αντιπολιτευτικό μέσω ενημέρωσης, αλλά τόσα χρόνια ούτως ή άλλως την ενημέρωση τη μαθαίνουμε από τα αντιπολιτευτικά μέσα, μια απόφαση στην οποία απέδιδε ο ίδιος αποζημίωση στον εαυτό του για την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Αποζημίωση της τάξης του 40 ευρώ για την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα αεροπορικά και τη διαμονή. Αυτό. Υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο για τον αγώνα που παρακολούθησε στην Τούμπα στις 6 του Αυγούστου. Αυτό. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αλλά αυτά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αλλά είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν. Στην ημερήσια διάταξη της πλέον αφιερωμένης ενημέρωσης. Δηλαδή τώρα θα πω και ένα άλλο εκτός αθλητικών παράδειγμα. Έγινε ένα περιστατικό στην Λέρο με την κλοπή στρατιωτικού υλικού μέσα από αποθήκες του ναυτικού, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στο παρελθόν, ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν συνδεδεμένες με την τρομοκρατία κτλ. Κτλ. Προκειμένου τώρα από ό,τι διαβάζουμε από τα επίσημα, από επίσημες πηγές του Υπουργείου
του λιμενικού, όποιος διεξάγει τέλος πάντων την ανάκριση, ότι εμπλέκονται ένα νυν μέλος τέλος πάντων της, των ενόπλων δυνάμεων, και δύο απόστρατοι οϊκάδες, ως ήθιστε να το λέμε, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, για μένα τουλάχιστον έτσι πως το βλέπω με τα δικά μου τα μάτια, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ας πούμε, απόστρατοι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα, άνθρωποι οι οποίοι αμύφθηκαν και μάλιστα σε αυτή την κύρια θέση, υποτίθεται στο πιο επίλεκτο σώμα, να προβαίνουν σε αυτή την πράξη. Αλλά δεν έχει αναδειχθεί τόσο το θέμα, ας πούμε, και δεν έχει κινδυνολογήσει τόσο πολύ. Δεν έχουν κινδυνολογήσει τα μέσα ενημέρωσης. Περνάει σαν κάτι το οποίο, ας πούμε, ηρίστο εμπαρόδο συνέβη. Αυτό για το πώς πλέον έχει διαμορφωθεί η ενημέρωση ένθεν και ένθεν. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Με χαμόγελο. Έτσι πάνω απ' όλα. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυνατός, πολύχρονος, Χανιώτης Πευχοχώρης. Έτσι. Ό,τι επιθυμείς, να το έχεις παλικάρι μου γερός, πάνω απ' όλα, και ό,τι γουστάρεις, εσύ. Να ξυπνάμε, αυτό είναι το κυριότερο. Όχι, να ξυπνάμε, να έχουμε τις δυνάμεις μας και να πορευόμαστε. Και πολύ καφέ. Σήμερα έχω πιει, έχω κάνει ήδη τον καφέ μου και τον έχω πιει, τον έχω ρουφήξει. Τόσο πολύ νιστάζω. Τόσο πολύ. Ναι, γιατί ξενύχτησα χθες το βράδυ και να, τώρα πληρώνουμε τις επιπτώσεις. Ακούγεσαι. Mm. Δεν πειράζει. Βαρύ κορμί που λέμε, βαρύ πεντάρι. Την εκράεις ακόμα, μέχρι την πρώτη έχεις ακόμα. Έτσι, γι' αυτό θα πάρουμε όθηση μαζί, θα με κατευθύνει ο κόσμος. Έτσι. Θα με συμπαρασύρει. Τα λέμε μετά, δεν λέω καλό Σαββατοκύριακο, ίσως τα ξαναπούμε έτσι, μετά. Έτσι. Έγινε να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και πολλά και καλά. Φιλιά. Μόνο εγώ θα μπορούσα να. Μόνο εγώ, ξέρω. Στου χιλιάδε κόσμο, το 13 ας πούμε είναι. Ένας αριθμός που μας συμβολίζει αν μη τι άλλο. Παρασκευούλα και 13, Αγίου Αριστίδου μάρτυρος, ιερομάρτυρος Κορνηλίου είναι σήμερα. Και εορτάζουν ο Αριστίδης, ο Αρίστος, ο Άρης, η Αριστέα, η Αριστούλα, η Αριστίνα, ο Κορνήλιος, ο Κορνήλης, ο Κορνήλος, η Κορνηλία, η όμορφη, η μικρή Τσοπάνα. Το ακούσουμε αυτό, Τσοπαναρεύ και η Κορνήλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Αυτός από τις γελεθριάζουσες. 13 του μήνου, πάει και το καλοκαίρι μας, πάει και ο Σεπτέμβρης μας. Στα μισά του είναι βέβαια, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πιάνουν τα πρώτα κρυουλάκια. Όχι όμως τουλάχιστον για αυτό το Σαββατοκύριακο, θα είναι καλό για μια τελευταία εξόρμηση. Για όσους ενδεχομένως το έχουν στο ψηλό βάθος του μυαλού τους, αν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τα αθλητικά δρόμενα, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Από σήμερα τριήμερο ημιτελικά μου το μπάσκετ, μην το ξεχνάμε. Σήμερα στις 11:30 ο πρώτος ημιτελικός. Ισπανία, Αυστραλία, όχι στις 11:30, συγγνώμη, να το διορθώσω, στις 11 για κάποιους που ενδιαφέρονται και έχουν το περιθώριο, έχουν την ευχέρεια να κάτσουν να δουν το ματσάκιο. Στις 11 Ισπανία, Αυστραλία και στις 3 Αργεντινή, Γαλλία. Ματσάρες θα είναι. Το δείξανε εξάλλου δικαίως όποιες ομάδες έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Βρίσκονται εδώ κυρίως η Γαλλία και η Αργεντινή, κυρίως, εντάξει, οι οποίες πετύχανε και τους πολύ μεγάλους, τις πολύ μεγάλες προκρίσεις. Η Αργεντινή απέναντι στους Σέρβους και η Γάλλοι απέναντι στους Αμερικάνοι. Πετάξανε τα δύο μεγάλα φαβορί του τουρνουά. Θα το δούμε και όλα στα ματσάκια λίγο έτσι, με τη βοήθεια φυσικά των πιο μπασκετικών ακροατών, αν υπάρχει μια ευκαιρία για να ποντάρουμε λίγο την καμιά ψηλή, έτσι για να βλέπουμε τα ματσάκια.
Και φυσικά το πρωταθληματάκι μας, το οποίο ξεκινάει αύριο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, την Κυριακή παίζει ο Άρης. Θα δούμε και τα παιχνίδια με τα προγνωστικά της παρέας, βεβαίως, βεβαίως. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Θα μοιράσουμε εκατομμύρια και σήμερα. Γιατί έτσι πρέπει. Από τη στιγμή που χθες πόσο σίγουρος ήμουν ότι θα πιάνω τον Τζόκερ. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η στιγμή μου. Να το. Αλλά το Τζόκερ ξανά jackpot, οπότε μετατίθεται για την Κυριακή. Η ανάγνωση, η ανάκρουση, η μετάθεση του μεγάλου νικητού 19, 20, 33, 43, 45. Τζόκερ το 19. Τζάμπα τα λέμε, έτσι κι αλλιώς δεν κέρδισε κανείς τα 4-5 μοίρια πόσο έχουν φτάσει. Μποναμάς μετά το καλοκαίρι, μια χαρά είναι. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίες. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26. Και λόγω επειδή στα διαδίκτυα, όπως με πληροφόρησε εδώ και ο φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι, διαβάσαμε στο NBA Holics, την πολύ ωραία σελιδούλα που έχουν τα παιδιά και γενικότερα τοποθετούνται πάνω σε θέματα κυρίως μπασκετικά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εταιρεία πορνό, έτσι γράφει τώρα, εμείς δεν υιοθετούμε τον όρο, εταιρεία ας πούμε αισθησιακού κινηματογράφου θα πω εγώ, προσφέρει 100 εκατομμύρια για την ονοματοδοσία του γηπέδου του Μαϊάμι, του γηπέδου των Μαϊάμι Heat, το οποίο καλείται να μετονομαστεί σε Bang Bros Center. Και όπως γράψαν τα παιδιά εκεί στο NBA Holics, το αρτικόλεξο ας πούμε βγάζει τα BBC, δηλαδή να λέγεται το γήπεδο Miami Heat. Αλλά όχι Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, σιγά μην τους δίναμε τα μαλλιοτάγαρα. 100 εκατομμύρια ευρώ αυτοί θα έπρεπε να μας πληρώσουν για να χρησιμοποιήσουν το ονοματάκι. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει κάτι αντίστοιχο εδώ στην χώρα μας. Κάποιο γήπεδο να ονομαστεί Σιρήνα δηλαδή. Εδώ στο Σιρήνα Stadium, καλησπέρα. Άκουμε έτσι ας πούμε την μετάδοση του εκφώνητου. Άλλη εταιρεία έχουμε ελληνική, τη Βαρδάρης Production. Υπήρχε παλιά μία για τους πολύ μερακλείδες. Καλησπέρα εδώ στο Βαρδάρης Production, κυρίες και κύριοι. Μία μεγάλη αναμέτρηση. Τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάσχουμε σε αυτό το είδος του κινηματογράφου και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε. Ενώ βγάζουμε ταλέντα, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, ας πούμε, σε χώριες εταιρείες. Και μια καινούργια. Κάτι φίλοι μου τα έχουν πει. Καινούργια, τι θυμάμαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τον Μπαμπή. Κλείσε λίγο να πάρω τις άλλες γραμμούλες. Περίμενε. Καλημέρα. Σαββατοκύριακο. Χρόνια καλά, ρε φίλε, να έχει υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο εσύ μπορείς να γιορτάζεις 13 του μηνός και Παρασκευή. Έτσι. Ενίοτε και Τρίτη. Ενίοτε και Τρίτη. Ο Κρούγκερ. Έτσι. Μόνο εγώ θα μπορούσα να γιορτάζω και να ξυπνάω τέτοια ώρα επίσης. Μπάμπη μου, να κάνουμε και κανένα φράκο δουλειά, Ναι, για δώσε. Θα δώσε. Πάρει αυτή η ασπρόμαυρη κάβια Σταυρούπολη το κινητό της, το έχεις. Ναι, ρε, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Μπάμπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Αλλά ο άλλος ο ασπρόμαυρος βγήκε και έκανε τον προπονητή, μας έλεγε το βιογραφικό, ξέρει που το έλεγε. Για πού? Για την τέταρτη αγωνιστική το βράδυ. Λες από εκεί που ψάχνει ο Άρης προπονητή τελικά να έχουν. Γιατί αυτή η ομάδα του δημοσίου, ας πούμε, δεν ασχολείται με τον Άρη. Αλλά τα λαϊκά δικαστήρια τα κάνουν όταν κάνουν κουρκουμέ από τον Άρη, καταλαβαίνεις. Και κάτι αλλαγές προπονητή λες εσύ ότι γίνονται. Τι αλλαγές προπονητή, εγώ δεν ξαναφέρω τον Άγγελο εκεί. Λες, Να ξέρεις. Μάλιστα. Ετοιμαζόμαστε, άντε σιγά σιγά να περάσει και αυτή η αγωνιστική. Ναι, αγόρι μου. Καλά, τώρα θα πάω το λαγό, ας πούμε, δεν γλιτώνει. Λες, να το παίξουμε καρφωτό άσο. Άσο από εδώ μέχρι τον Παρκού. Μάλιστα. Δεν μας είπες τον δακτύλιο, δεν μας είπες σήμερα.
Ποιο δάκτυλο. Το δάκτυλο. Εγώ θα στα θυμίζω. Το μάτσο είναι στα ίσια, μπάμπι μου. Εντάξει. Να τι. Στον κουβά πήγαμε. Έγινε. Φίλια, καλημέρα, καλημέρα. Τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώς τον α. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ βαρύς, βαρύς ακούγεσαι. Στο δεύτερο καφέ μου ακόμα γι' αυτό. Τι, πόσους καφέδες θες να πιεις 6 και 26. Μάλιστα, μάλιστα. Ήδη έχεις πιει ένα δεύτερο, έχεις πιει ένα πρώτο. Ναι, βέβαια. Είσαι θηρίο. Τι ώρα σηκώθηκες για να πιεις πρώτο καφέ και τώρα πίνεις δεύτερο? Λίγο πριν αρχίσεις. Μάλιστα. Και το ρούφιξες και πάμε τώρα για το δεύτερο. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Και εγώ θα κάνω δεύτερο, έτσι. Δεν το έχω ρουφήξει, ας πούμε. Έχω κάνει ένα κουβά. Τι να κάνω, πήγαμε να δούμε λίγο πίτσα Παπαδοπούλου. Δεν την είχα δει ποτέ στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Τέτοιους μεγάλους καλλιτέχνες. Εξαιρετική. Τα ποδήλατα έχει από ό,τι είδα. Καλά, εντάξει τώρα τι. Σου λέω για πίτσα Παπαδοπούλου και εσύ μου λες τώρα, ας πούμε, για μέσα μεταφοράς. Εντάξει. Για όσους δεν την έχουν δει, εγώ είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω χθες. Είναι εξαιρετικότατη, με πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πάρα πολύ καλό διατηρημένη όσον αφορά τη φωνητική της απόδοση. Είναι μια από τις κορυφαίες παρουσίες στο ελληνικό πεντάγραμμα. Από το δύσμυρο λαϊκό τραγούδι που δυστυχώς πλέον δεν βγαίνει λαϊκό τραγούδι. Δεν ακούμε λαϊκά τραγούδια. Δεν υπάρχουν μπουζούκια. Δεν υπάρχουν μπουζούκια και αυτό είναι ένα πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Εγώ ακούω λαϊκά. Δεν είναι τραγούδια. Όχι, δεν υπάρχουν. Ό,τι τραγούδι βγαίνει τώρα δεν έχει μπουζούκι μέσα. Ακόμα και από καλλιτέχνες πίστας δεν έχει μπουζούκι. Τι θα γίνουν μπουζουξίδες, να πούμε. Ψάχνουν και αυτοί με βιογραφικά δουλειές. Έτσι, έτσι. Αλλάξαν και τα ποτά, αλλάξαν πολλά πράγματα. Το αίσθημά μας στην Μπελβέντε. Δεν αγαπάμε πλέον, μάλλον γι' αυτό. Δεν αγαπάμε. Πέρα πρώτο, δεύτερο τραπέζι. Τα έχω μάθει εγώ. Δεν πηγαίνω, αλλά έχω μάθει. Έτσι, έτσι. Για πες. Τίποτα, πήρα να πω ένα χρόνια πολλά. Άσα, με συγκινείς και σε ευχαριστώ. Και ο Φευγάτος. Ναι, να τα. Εγώ λέω στον κόσμο να ποντάρει διπλό τον Παναθηναϊκό. Να τη βόμβα, να τη βόμβα. Ισχύει τέλος πάντων. Ναι, με διπλό θα έχουμε. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα μετά για τον Άρη. Πολύ δύσκολα. Και περίπατο του πάγου με τον Άρη. Μάλιστα. Α, καλά, ναι. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Καλά. Τι καλέ. Γιατί το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι. Κάνα και είναι, τραγούδι. Δεν βγάζουν γλώσσα συνήθως. Ναι, αλλά τώρα δεν πολύ βγάζουν γλώσσα. Συμμαζεμένοι, ας πούμε, όλοι γιατί βλέπουν ότι η ομάδα δεν τους δίνει αυτήν την αισιοδοξία. Εγώ πιστεύω πως θα πούν αντίο ζωή φέτος. Μάλιστα, καλά. Ξύπνησες με όνειρα. Εντάξει, οκ, okay, το μεταφέρει. Είδα ένα όνειρο. Το Σάραμον. Ποιος είναι ο Σάραμον? Εγώ το Σάραθρον ξέρω. Το ρόδο του δαχτυλιδίου. Α, μάλιστα. Μόνο Σάραθρον, μόνο Άκης Αξιλόγλου. Έγινε, σε χαιρετούμε. Άντε, φιλιά, φιλιά. Ο άρχοντες των σφινακίων. Καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Χρονιά πολλά, καλά μυαλά. Καλώς τον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λίγο ύπνο, κύριε... λίγο ύπνο παραπάνω να μου φέρει. Τι, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω δώρα, δεν θέλω δώρα. Λίγο ύπνο παραπάνω. Αυτό θέλω στη ζωή μου. Χθες ξενύχτησες, είπες, ε. Ναι, ξενύχτησες, δηλαδή, ναι, γι' αυτό τώρα. Έβγαλες κόσμο και κέρασες. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πού τέτοιο γαϊκό, πες, ε. Όχι βέβαια, εδώ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έτσι ρε φίλε, είσαι ο Μπαμπιμπόγκταν. Έτσι. Είμαι ένας ο Μπατατούδης που ήταν Batman, ένας εγώ. Δηλαδή το... ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, το χαρήκαμε πάλι σε 28 πόντους του Βαλικάρη. Δεν το παρα... στον αξί, εσύ που ευαγγελίζεσαι ότι είσαι μπασκετικός και τώρα και τ' άλλο, καλά. Και προχθές δεν είδες το παιχνίδι. Είδα, ναι. Αμερική. Κοιμήθηκα, τι να κάνω. Καλά, απορώ πως δεν σε κλείσαμε και εσύ είχαμε έτσι, και μιλούσες. Εδώ, δηλαδή, όταν σε πήραμε τηλέφωνο, να σε κλείσουμε. Εδώ ρε, εσύ δεν είχα δει το Αμερική Ελλάδα το 2006. Τι μου λες, καλό πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τελικά αυτό το τουρνά είναι ο κύκλος των χαμένων προπονητών. Είναι κρίμα για τον Πόποβιτς. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μακράν ο πιο όχι επιτυχημένο. Δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κρίμα ξεκρίμα, να έκανε την ομάδα. Ο ίδιος έχει ευθύνες. Δηλαδή. Τώρα NBA και γύρω στα 26 χρόνια με τους Spurs δεν είναι εκτός. Δηλαδή, από την τέλη. Playoff.
μόνο μία φορά ήταν εκτός πλέον. Mm-hmm. Τώρα θα μου πεις στους τίτλους, υπάρχει άλλος λίγος μαύρος, το Phil Jackson που έχει 11 ρε μάγκα. Ναι. 6 με Bulls και 5 με Lakers, αλλά τέλος πάντων τώρα τι να λέμε. Να έρθουν εδώ στις ομάδες μας, να τις αναστήσουν, να τις αναγεννήσουν. Μάλιστα, για σήμερα έχεις κανένα αυτό να πούμε. Δεν ξέρω, αργότερα από τώρα, έτσι στο επιτόπο, δεν ξέρω, θα καθίσω. Βασικά δεν ξέρω τέτοια, καλά, τα, πώς, τα ειδικά πρέπει να δούμε. Την άλλη φορά πώς με βγήκες προετοιμασμένος και τώρα μας βγαίνεις από εκεί. Όχι, το άλλο είχα φωνή ρε, αφού δεν ήξερα και το τέτοιο. Είχα φωνή, πώς το λένε. Δηλαδή τώρα βλακίες τον ακούει και κανένας και θα λέει καλώς τον. Όσο έχεις φωνή. Δεν γίνεται, δηλαδή, ό,τι θέλω να πω, ότι δηλαδή, πρέπει να μου έρθει. Μούρθια, μούρθια. Ναι, εγώ γιατί έχω φωνή για τους Αυστραλούς. Δεν ξέρω. Είναι θηρία, είναι γερή, ναι, κάτι μου λέει και εμένα, αλλά... Τι να πω, Ισπανία είναι ωραία. Μια ζωή, επειδή παίζαμε ίδιο μπάσκετ, μια ζωή, αφού άμα θυμάσαι το 87 που πήραμε, μας κέρδισαν αυτοί. Ενώ ναι. τους Ιουγκοσλάβους κερδίσαμε δύο φορές. Ναι. Ναι, από αυτούς χάσαμε. Εντάξει, άλλο το 87, άλλο το. Εντάξει, Ισπανία, ευτυχώς που αποκλειστήκαμε γιατί δεν τους βρήκαμε στον δρόμο μας. Είναι και αυτό ένα κέρδος για την Ελλάδα. Μα παίζουν το γρήγορο μπάσκετ, αυτό το μεσογειακό που δεν είναι σλάβικο, δεν είναι ξέρεις, ανατολικό. Οι άνθρωποι είναι γρήγοροι. Είναι και η Αργεντινή, δηλαδή δεν είδα τη Γαλλία να σου πω. Αλλά... Πώς? Ναι, κοίταξε. Και οι Γάλλοι είναι σταθερές αξίες τώρα. Είναι Αμερικανό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχει την νίκη της Γαλλίας στο 1-40. Μου φαίνεται υπερβολικά χαμηλό. Και υπερβολικά υψηλό για την Αργεντινή, δηλαδή η διαφορά των δύο ομάδων δεν είναι αυτή. Άρα είναι κάποιο value for money. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν μας βγει διαβασμένος, θα κάτσουμε να διαβάσουμε, θα... Κοίταξε τώρα, αυτές οι ομάδες είναι ακριβώς ίδιες, δηλαδή είναι πολύ καλή περιφέρεια, με καλά playmaker και καλούς ψηλούς, με τους Γάλλους λίγο καλύτερους. Μάλιστα, εντάξει. 11 η ώρα μας το βάλαν το παιχνίδι, να μην κοιμηθούμε πάλι. Ο Μπέρ είναι και συμπαίχτης, να πούμε, με το Γιώκης τους Τζαζ. Ναι. Δηλαδή είναι, τι να πω, δηλαδή έχουν παίξει χιλιάδες ώρες κάτω από το Στεφάνι μέσα στο ζωγραφιστό. Οπότε με καλό playmaker, πράγμα που δεν είχαμε εμείς φέτος με τον Καλάθι, ξέρω εγώ, που κοιτούσε να τελειώνει για την πάρτι του και όχι να αξιοποιήσει τα βαριά κορμιά και τον Παπαγιάννη και τον Μπουρούση, οι οποίοι έχουν κινήσεις. Αλλά πρέπει να πάρουν κατάλληλα την καλά, πάρτι. Καλά, ο Μπουρούση δύσκολα. Γιατί ρε. Μέσα στο ζωγραφιστό δεν πολύ. Τα Κανάρια πήγε. Του ρίξανε πολλά λεπτά. Δηλαδή από εκείνες και από τέτοια που λέγανε όλοι, τον πήραν μικρά Κανάρια. Εντάξει, άλλο αυτό ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή βρίσκουν, υποτίθεται κάποια αξία. Δηλαδή αυτή δίνει στο κουτουρού. Μάλιστα. Οι Ισπανοί σβρώχνουν λεφτά. Τώρα θα πεις χάθηκαν οι παίκτες και πήγαν στον Μπουρούζι, μπορεί ακόμα. Είναι και για ψηλός, είναι και σχετικά εύστοχο. Στο τρίποντο, έχει και τρίποντο. Μάλιστα. Είναι μικρή τον μπάσκετ και. Ωραία, θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, έγινε. Πάτε πολύ χρόνο και πάλι να φιλιά, φιλιά, τσαό. Αυτά ακριβώ, τίποτα. Για να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλικόπα. Εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι αυτό. Εξωγήνη, τι έγινε. Εδώ Prodigy. Τι κάνει, πώ είσαι. Είπα να κάνω μια εισαγωγή έτσι εντυπωσιακή. Ναι, μ' άρεσε έτσι. UFO. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πολύχρωμο, ουράνιο τόξο, ολόκληρο. Έτσι. Ό,τι επιθυμεί. Λίγο, λίγο ύπνο, παιδάκια μου. Λίγο ύπνο. Τίποτα άλλο δεν επιθυμώ. Το πρόσεξα, το είπε. Το λέω, θα το λέω συνέχεια. Και να. Τι θα γίνει, θα κάνω βίντεο κλιπ καινούριο, θα βγάλει. Να σε έχει βαρέσει τέτοια τεμπελχανιά. Είμαστε ακόμα σε ιδέες. 5 χρόνια ιδέες επεξεργαζόμαστε. 5 χρόνια δικασμένο. Θα βγάλουμε κάτι πάντως. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Αυτό το εύχομαι σε σένα και για σένα και για μας. Και άμα βάλει τσοπάνα rave τώρα, εγώ ας πούμε θα αρχίσω τα χειρόφρενα εδώ πέρα, έτσι. Να ξέρεις. Κορνηλία, εννοείται. Παμπάλαιο, ναι, είναι η μέρα της. Έτσι. Ο Will Smith γιατί παίζει συνεχώς από πίσω, έτσι μου ήρθε, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει, έτσι λίγο cool. Ναι, θα τα αλλάξουμε, εντάξει. Μη σταχωριέσαι. Όχι, μια χαρά. Ναι. Δεν συντονίσει κάτι να φύγει. Όχι, τίποτα. Ήθελα να βάλω κάτι άλλο εκτός από του S Express και μου ήρθε, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί είμαι cool, γιατί είμαι ακόμα σε summer mood, κατάλαβες. Μ' αρέσει που ασχολούμαστε πολύ μουσικά. Εντάξει, πιο μουσική εκπομπή δεν υπάρχει. Του οδείου είμαστε, του οδείου. Όλοι. Να είσαι καλά. Ήθελα να πω, ναι.
Mm-hmm. Αυτό που έκανε χθες, αν όντως το έκανε με την μπλουζίτα της κόρης του στο σχολείο, τους τύπους του Πανούση, αν το έκανε σε αυτό τον, στείλε μου μια φωτογραφία σου να σε κάνω σε ένα μπλούζα. Να δούμε ποιος θα στείλει το παιδί του με μπατμανίδι στο σχολείο. Εκεί, εκεί είναι το νόημα. Με στίχους. Λοιπόν, είσαι το επανακούιν σε δύο εβδομάδες. Θα περνάω πολύ καλά. Α, μαν, σε χάνουμε. Δεν πειράζει. Καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Να σε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, την τελευταία. Περάσαμε λίγο την ώρα, 6 και 36. Καλημέρα. Μπαμπή. Έλα, αγόρι μου, περίμενε, πήρε σε μένα. Επειδή εγώ έχω μελετήσει, μα ναι, μπούς. Πάω για διάλειμμα, πάρε μετά, εντάξει, φιλιά. Έχω μελετήσει, ρε, ναι, μπαμπή. Σε διάλειμμα πρέπει να πάω, τι να κάνω εντάξει, τώρα. Πάρω μετά. Μετά, μετά. Έτσι, να συνεννοούμε. Στο κόμμα και με του λευκή, μια χαρά. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Σοφία. Μας στέλνει τα χρόνια πολλά με υγεία, ότι επιθυμείς να είσαι γερός, να μας συντροφεύεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αυτό είναι το κυριότερο. Έτσι, γιατί αυτό είναι που γιορτάζουμε πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πρώτη μικρή ανάπαυλα για να... Θα κάνω τώρα τον καφέ, τι να τον κάνω στο διάλειμμα των 7. Και επιστρέφουμε να πάρουμε έτσι δυνάμεις. Τσοπάνα, το θυμηθήκαμε και αυτό, γιατί είμαστε και εκπομπή ανάμνηση. Έναν μη τι άλλο. Επιστρέψαμε εδώ στο λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, 6 και 42 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται, να καλημερίζω τον φίλο μου τον Ιωάννη. Ευχαριστώ για τις ευχές και τα καλά του λόγια. Το φίλο μας τον Ευθύμη, το φίλο μας τον Νίκο. Και περνάμε και στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε και εδώ. Νάτος, αυτός είναι. Είναι τρίτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Πες τα τώρα να ξεθυμάνεις. Λοιπόν, άντε. Άκου γιατί τα έχω μελετήσει. Ναι, εντάξει, λοιπόν, μαζί εμένα. Να δώσω προγνωστικά για τσόκερ αυτή τη φορά. Εντάξει, λοιπόν, 45 νούμερα δώσω. 40. Την Κυριακή, πόσο του μήνος έχουμε, Μπάμπη, 15. 15, όχι, αρχίσαμε πάλι τις προπαίδειες. Ναι, ναι, ναι. Τι βγάζει το 15. Τι βγάζει. 15 βγάζει, 5 και 1, 6 και 9. 15 και 2, 17 και 10, 27, 7 και 2, 9. Μάλιστα. Μπάμπη. Άρα, άρα το 9. Ναι. Επίσης, θα παίξεις και το νούμερο 36, 6 και 3, 9. Όλα 36 κόκκινο, αυτό το παίζουμε θα κάθε φορά. Και το 18, 8 και 1, 9. Mm-hmm. Τα άλλα τρία νούμερα βάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να χάσω κι εγώ τα χρήματα. Ναι, να μην τα πάρει. Μην δώσεις τώρα, ας πούμε, και μοιραστούν τα πεντάρια. Ναι, και τα εξάρια, τα μάλλον. Τα τρία νούμερα, ναι, στα έξι. Εντάξει, ναι, 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 τα άλλα, ναι, ναι, τρία ο καθένας κατά διάνοια. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τα εκατομμύρια που μας μοίρασες. Τη Δευτέρα δεν κάνουμε εκπομπή. Όλο, ναι, το ποσό. Εντάξει, όχι. Χιλιάρικα. Μοίρασα, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Τσαο, τσαο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, με το αθλητικό λόγο, επειδή στο προήμιο μιας έντονης, ενός έντονου Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Batman. Αγόρι μου. Πολύ χρονός. Να σε καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι όμορφος, λαμπερός και αστραφτερός, όπως εγγνώσεις, στον αέρα. Σήμερα είμαι σαν και σένα, είμαι λίγο βαρύς. Που κατάλαβες ότι είμαι κομμάτια. Έτσι, κι εγώ μια από τα ίδια, μη στεναχωριέσαι. Πού ήσουν χθες, τι έκανες, ναι. Με φέραν τα ξύλα, ρε φίλε. Σε φέραν τα ξύλα και αυτό τι σχέση έχει? Το γιόρτασες? Καντάνια σε γειτόνισε στην αποθήκη. Εσύ δεν έκανες τίποτα? Σκούπισε η γυναίκα και εγώ με τα έβαλα λάστιχο να πλύνω. Mm-hmm. Ένα πτώμα έγινα. Πω... Και μας... Είχα ένα ουίσκι, καθόμουν έτσι τα θαύμαζα όπως τα έβαλα αρχιτεκτονικά. Αρχίζεται, πώς το έφερα ο άτιμος στον πάτο. Mm-hmm. Το έφτασε στον πάτο, ε. Ξύπνησα 2 η ώρα το πρωί, mm-hmm, κρύο νερό, αφού έβαλα και 2 παγκάκια στο στόμα, είχε γίνει γλώσσα τσαρούχη. Τα γύρναγα, τα ξαναγύρναγα, αγιώναν, άντεξα να μάνα. Και τώρα θέλω να σηκωθώ να κάνω ένα τσάι, ρε φίλε, και βαριέμαι, με κομμάτια. Μπω, δεν έχουμε και κανέναν εκεί να σε στείλουμε, είσαι μακριά να σου φέρει ένα τσαγάκι, κάτι της. Τώρα 7 η ώρα θα ανοίξει ο κάπελας, mm-hmm, να κάνει... Ναι, πού να τρέξει και πού να κάνεις τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια. Φίλα, δεν γίνεται, πρέπει να
για χρόνια να μου κατάλαβες. Ας και εγώ σκέφτομαι να κάνω ένα δεύτερο καφέ. Είναι 6 και 46 και τον ήπια κιόλας τον καφέ μου, που συνήθως όταν τον κρατάω 2 ώρες. Δύσκολη κατάσταση. Ναι, μου, να τον κάνεις τον καφέ, να τον κάνεις να τον δοθείς. Έτσι, βαρύ, βαρύ κορμί κι εγώ είμαι. Βαρύ κορμί, βαρύ πεντάρι, μπουρούσεις. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ομορφαίνεις τα πρωινά μας. Πάμε δυνατά, ό,τι και να γίνει. Έτσι, δεν πτώμαστε. Έτσι, τσάω, τσάω. Καληνύχτα. Έτσι, καληνύχτα, καληνύχτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαγγέλη. Έλα, αγόρι μου. Πήρα να πω καλό Σαββατοκύριακο που σε είπα προηγουμένως. Βέβαια, το ξεχνάμε. Και αφού ο Μιτσάρας τα συνδυάζει όλα, και έτσι πως είσαι και εσύ, σας παίρνει να πιείτε ένα τσάι φραπέ τώρα. Τσάι φραπέ, τσάι φραπέ. Ή πια φραπέ τώρα θέλω. Τι να πιω, πάλι φραπέ θα πιω. Δεν έχω άλλες επιλογές έτσι κι αλλιώς εδώ που είμαι. Πρέπει να το ξεκινήσεις με ελληνικό και μετά να το κάνεις φραπέ. Πού να βράζεις τώρα τέτοια ώρα να κάνει. Άσε, δεν είμαστε για τέτοια. Θα χυνόταν όλος ο καφές. Δεν. Χτύπα το. Έτσι, έτσι. Στο διάλειμμα μας σήκω εσύ για φραπέ και μου τσέρας για τσάι. Έτσι, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά. Πάλι ό,τι επιθυμείς. Να σε καλά, να σε καλά. Να, 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 να. Getting jiggy with it. Έτσι, να παίρνουμε λίγο μπρος, να παίρνουμε λίγο διάθεση. Να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και ποδοσφαιράκι, βέβαια, βέβαια. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα με την πολύ αγαπημένη μας Super Link. Και θα διευθετήσουμε εδώ τα ζητήματα. Τι περιλαμβάνει το προγραμματάκι. Αύριο Σαββάτο, 14 του μηνού. Τρία ματσάκια, τέσσερα την Κυριακή. Δεν σας τα πούμε, θα πάρουμε τη γραμμούλα γιατί πρέπει να το συνοδεύσουμε μαζί με τις προφητείες μας. Καλημέρα. Ρε καβούρια, σήμερα γιορτάζεις να πούμε. Δεν θα βράσεις, έχεις αντάκια από καφέ. Παρήγγειλε ρε ένα ελληνικό. Μα δεν έχει κανέναν ανοιχτό, τι να παραγγείλω. Δεν μπορεί ρε, δεν μπορεί ρε. Καλά δεν... το κουκατσατζίδικο εκεί στη γωνία τώρα φέρουν, πλάκα κάτι. Δεν φέρουνε, δεν κάνουν διανομές. Α, δεν φέρουνε. Δεν φέρουνε. Δεν έχει τίποτα ανοιχτό τέτοια ώρα που μας πέταξε η μαύρη μας η μοίρα. Δεν βρίσκουμε πλάκα τίποτα. Πλάκα κάτι. Ρε εσύ τώρα να μην πω και το όνομα. Μια αλυσίδα. Δεν φέρουνε. Είναι... Κανένας μπαγλαμάς. Μα δεν φέρουν τέτοια ώρα. Το κηλικείο ανοίγει μετά τις 7. Όχι για το δικό σας ρε. Για ποιο? Σάλα γύρω γύρω ρε. Α, δεν έχει αυτό. Δεν είναι, μα αλλιώς δεν θα έπαιρνα. Τι νομίζεις. Ξέρω εγώ, μήπως είσαι τόσο strictly να πούμε. Καλά, ότι δεν θες να πληρώσεις ούτε καφέ. Όχι, δεν τις πληρώνω. Δεν πληρώνω τίποτα. Μεταξύ, να μην παίξεις ούτε τζόκερ ούτε τίποτα. Πόσο γκαντέμις παίζει να είσαι ρε. Παρασκευή και 13, αν δεν τα πιστεύω καθόλου αυτά. Ναι. Γενέθλια και γιορτάζει ποιο. Ο Άρης. Ο Αριστίδης, ναι, ο Άρης. Εντάξει, και ο Κορνήλιος γιορτάζει. Α, τον Κορνήλιο, είναι δεύτερη μέρα. Να βάλουμε τώρα τον Άρη δίπλα στον Κορνήλιο. Μάλιστα, είναι σαν να βάζει τώρα τη Σελήνη δίπλα στον Άρη. Νομίζω ότι υπάρχει ο Άρης, έχει ξεχωριστή γιορτή. Δεν είναι. Αριστοτέλης. Είναι ο Αριστοτέλης, είναι ο Αριστίδης ναι, και το Άρη. Το όνομα σκέφτηκε. Είδες που δεν το ήξερες. Εγώ πρέπει να σε ενημερώνω. Ναι. Στις 13 του Δεκέμβρη γιορτάζει ο Άρης. Σκέτος Άρης. Όχι Άρης Παλαιοχωρίου, όχι Άρης Καβαλαρίου. Έχει τον Άρη που είναι η ομάδα με ναι. πρώτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης σύνολο τίτλων. Και 19. Έχει την ομάδα τον Άρη που βγήκε ένας προηγούμενος και τον έδωσε καθαρό διάρη και ότι φέτος ξέρω εγώ θα κάνει. Ας κερδίσει πρώτα ο συμπολίτης τον Άρη που πέρσι σε δύο παιχνίδια παρακαλούσαν μες στην Τούμπα να σφυρίξει, να λήξει χι, μπας και δεν ξεφτυλιστούν. Γιατί και στο κύπελο. Γιατί σου είπα, έχω κολλητό φιλαράκι, πάω κάκι, μαζί στο γυμνάσιο, μαζί στο πανεπιστήμιο, έχουμε και συνεργασία. Το λύκειο σας ξέφυγε, ναι. Ήμουνα στην Τούμπα και στο κύπελο και στο ποδόσφαιρο. Να τόσο. Γινόταν, πάρε αγόρα μου, γιατί να μην πάω, δεν είμαι να πούμε άνθρωπος, χώρια επειδή λέω αλήθεια. Δεν είμαι λέει άνθρωπος. Δεν είμαι ούτε κακεντρεχής. Όχι, λέω να ποιος. Αλλά τις αλήθειες πρέπει να τις πούμε. Τώρα αν πειράζουν όχι και πιστεύουν ότι τους το κάνω σε κόντρα, δεν είναι έτσι. Αντί ένας οποιοσδήποτε να ακούσουμε σε επανάληψη μαγνητοφωνημένες εκπομπές να μου πει οτιδήποτε. Ή ο χθεσινός ο συνοπαδός, ο χειράδος, συνακροατής και συμπολίτης που είπε ότι τον χλέβασα ή ότι ξέρω εγώ γιατί μιλάω έτσι για τον Σαββίδη. Εγώ δεν θα λόγω
λογοδοτήσω για κάποιον συνοπαδό που μίλησε. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για τον Σαββίδη. Μάλιστα. Και ποτέ δεν χλέβασα κανέναν. Τώρα τι βγήκε και μας είπε. Ωραία. Δηλαδή, κρίμα δηλαδή. Έγινε. Και... έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Για να δούμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Μπάμπη μου. Ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ. Χαρούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλά μωρέ, δεν βαριέσαι να εδώ. Δουλίτσα, δουλίτσα. Δουλίτσα να υπάρχει. Θα μας δώσεις, δώσε μας κάτι ρε, να σωθούμε, να πούμε, σε περιμένει όλος ο κόσμος. Βέβαια, θα σου κάνω δώρο για τα γενέθλιά σου. Μάλιστα. Ο Λευτέρης έδωσε προβλέψεις για τζόκερ. Ο Λευτέρης έδωσε προβλέψεις για, για διάνυσμα, για πανελλαδικές θέμα. Δεν έδωσε προβλέψεις για τους, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν θα δώσω να τον ξεπεράσω, να δώσω για εκείνο, για το επόμενο παιχνίδι. Παίξε τα εννιάρια, τα εννιάρια θα βγουν, τα εννιάρια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Όχι, θέλω να μας δώσεις τα προγνωστικά της παρέας, όπως Πράτης ενίοτε και... φυσικά. Σκοράκια. Ναι, δεν έχουμε πιάσει ποτέ. Μια φορά έχεις πιάσει νομίζω. Ναι, έπιασα στην αρχή και μετά... Γλυκάθηκες, έτσι είναι ο τζόγος, Χριστίνα μου, γλυκένεσαι στην αρχή και μετά μαρτυράς, βλαστημάς. Θα ξαναφτιάσουμε, πού θα πάει. Αυτό το Σαββατοκύριακο, να η ευκαιρία σου, να η ευκαιρία σου. Δεν μπορεί όλο να κάνουμε, κάθε στιγμή θα μας... Λοιπόν, εγώ θα, μαζί ας πούμε, θα δούμε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής και μαζί θα διευθετήσουμε ας πούμε, τις εκκρεμότητες που έχουμε απέναντι στη θεά τύχη. Βεβαίως. Επιτέλους ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Βαρέθηκες στο μπάσκετ. Εντάξει, όταν αποκλείστηκε η Εθνική, λίγο το βαρέθηκα. Το βαρέθηκες, το βαρέθηκες. Να κάνουμε, είσαι, είσαι και πατριώτησα. Γι' αυτό. Λοιπόν, αύριο στις 7, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 0-3. Όπα, όπα. Τι είναι αυτό εδώ, το τρελό σκορ 0-3. Τρελό. Τρελό, τρελό το βλέπω. Εντάξει, αλλά κάτι ξέρεις μάλλον παραπάνω. Επειδή είσαι και στην Αθήνα, άξε, τα βλέπεις εγώ. Άκουσε με, μπάμπι μου, άκουσε με. Θα σε ακούσω, 0-3, μάλιστα, μάλιστα. Ξέσπασμα δηλαδή του ΠΑΟΚ που δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα μέχρι τώρα. Ναι, πρέπει να φάσει κάποια στιγμή. Μάλιστα, θα το δώσω εγώ. Ένα-2 θα το δώσω. Ένα-2. Πιο πιθανό ακούγεται το δικό σου. Δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν υπάρχει πιθανότητα καμία. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει και αυτός 2 σοπαλίες, δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Ούτε ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά έχει πάρει τους 2 βαθμούς και δεν στραβοπάτησε στα πρώτα 2 παιχνίδια που είχε στο γήπεδο του. Στις 7 και 4 Όφη Πανετολικός. Ο Όφη που έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ο Όφιο που είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με το χι που πήρε μέσα στο Χαριλάου μαζί με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει ας πούμε, να τριπλασιάσει αυτές τις καλές εντυπώσεις που έχει αφήσει. Πώς το βλέπεις εσύ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Λες ότι δεν μπορεί ο Όφιο να το. Μπορεί και δεν μπορεί. Θα βάλει ένα γκολ. Πω, αναλυσάρα. Εντάξει, τρελάθηκα τώρα. Τρελάθηκα τώρα πάνω. Το τεκμηρίωσα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, το 1-1 μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει και εμένα. Σαν τέτοιο, οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι, ναι. Όχι το Πανετολικός αμάν και τι, αλλά δεν ξέρω αυτό το... Κάπου θα στραβοπατήσει. Και στις 9.30 Ολυμπιακός Νούπουσου Βόλος. Εντάξει. 4-0. 4-0. Όχι, ανάποδα. 0-4. Τι 0-4. Όχι, Ολυμπιακός Νούπους του, έτσι. Ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν πάει τώρα, ξύπνησα. Εντάξει, κι εγώ, αλλά δεν κάνω έτσι, ναι. Εσύ πόσο. Εσύ πόσο. Είπα, 4-0. Α, 4-0, μάλιστα. 4-0 θα το βάλω εγώ ένα 2-0 του Ολυμπιακού με Μαρινάκι Μπέο, έτσι να υπάρχει μια κόντρα, να ξεκινήσει με το θέμα της Νόβα, να έχει βγει ο Μπέος να έχει πει ότι και εγώ θέλω να πάρω την Νόβα, μα είναι έτσι. Θα έχει καλό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γι' αυτό θα βάλει τα δυνατά του Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ο Πάλε ποτέ πολύ μπερδεύονται, επειδή ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τώρα εδώ σε αυτό το παιχνίδι, ότι παίζει ο δήμαρχος Βόλου με τον δημοτικό σύμβουλο Πειραιά απέναντι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων. Ναι. Είναι ας πούμε και έτσι μια... σαν να έχουμε πρωτάθλημα δήμο και κοινοτήτων, τροποτινά ας πούμε έτσι, ξέρω. Λοιπόν, ανοίξει ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος. Ή ο δημοτικός σύμβουλος. Ποιος, εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Λοιπόν, την Κυριακή στις... 7. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης.
Κοίτα, συνήθως δίνω ότι η Ξάντη θα χάσει, αλλά τελικά τελευταία όλο κερδίζει. Οπότε θα δώσω ότι κερδίζει. Πίστηκα. Πόσο? 1-0. 1-0. Εγώ θα το δώσω ένα 0-0. Έτσι θα βγάλω ένα χ. Σε αυτό το παιχνίδι κάπου θα το κάνει και στη Ξάντη και ξεκίνησε καλά, κάπου θα το κάνει το στραβοπάτημα. Πανιόνιος Λάρισα στις 7 και 4 επίσης, με τον Πανιόνιο να είναι φούντο, φούντο. Ναι. 0-1. 0-1, ο Κούγιας θα κερδίσει μέσα στο μέτριο. 1-0 ο Πανιόνιος. Λέω, αυτή είναι η τελευταία του ευκαιρία, ήδη είναι με τον Απόδη στην δεύτερη κατηγορία, γιατί έχει μείον 6, έχει ξεκινήσει με 2 ήττες. Αν δεν πάρει αυτό, τελείωσε. Τελείωσε, σου λέω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε. Στις 7 και 4, ΑΕΚ Λαμία. ΑΕΚ Λαμία. Ναι, 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 ναι. Τρέλα, θα το δώσω. Τι τρέλα. 0-1. Ω, μπαμ η Λαμία, μπαμ, κουμπουριές. Μπαμ. Να, δύσκολα, με Κωστένογλου στο πάγκο, η ΑΕΚ δεν μασάει. 2-1. 2-1, θα βάλει και ένα γκολ η Λαμία. Άντε, και στις 9:30 Άρης Παναθηναϊκός την Κυριακή, σε ένα μάτς που παρόλο το ότι είμαστε στην τρίτη αγωνιστική είναι ζωής και θανάτου επίσης και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μία ισοπαλία, μία ήταν στο κήπεδο του Πονόφη, ο Άρης αντιστοίχως μία ισοπαλία στο κήπεδο του και μία ήταν εκτός την προηγούμενη αγωνιστική. Όποιος χάσει θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ζόμπι! Εντάξει, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, πολύ με δυσκολεύει αυτό το παιχνίδι. Η ισοπαλία γίνεται να έρθει. Εμένα ρωτάς. Πρέπει κάποιος να κερδίσει. Όχι, η ισοπαλία δεν είναι μπάσκετ. Γίνεται λίγα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. 1-1. 1-1 δίνεις. Να βγεις από τη δύσκολη θέση. Να βγεις από τη δύσκολη θέση. 2-1 θα το δώσω γι' αυτό. Πολύ 2-1 βλέπω σε αυτή την αγωνιστική. Μάλιστα, Χριστίνα. Συμφωνήσαμε καθόλου. Συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε λοιπόν και μοιράσαμε εδώ τα εκατομμύρια στον Ντουνιά για το πρόγραμμα αυτού του Σαββατοκυριάκου. Όπως το διακρίνουμε εμείς, όπως το διαβλέπουμε τέλος πάντων με τις μαγικές μας σφαίρες. Ελπίζω τη Δευτέρα να μην έρθουμε στο στούντιο. Να έχουμε πλουτίσει και έτσι. Να είμαστε κάπου αλλού. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πού θα είμαστε, άμα κερδίσουμε. Κάπου θα είμαστε, σε κάποιες ακτές. Όχι, εδώ θα είμαστε και λεφτά να έχουμε. Το έχω ξαναπεί, μπορεί να έχω κερδίσει τόσα χρόνια και αυτό να το κάνω σαν προκάλημα. Τι τώρα κοροϊδό είμαι, να με ψάχνουν εκεί για δανεικά. Να έχω σκεφτεί. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και χρόνια πολλά και πάλι. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ό,τι επιθυμείς και εσύ. Φιλιά, τσάω, τσάω, γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα στη γραμμούλα την άλλη. Μπαμπή. Έλα, γόρι μου. Τι προγνωστικά είναι αυτά που έδωσε το Χριστινάκι. Σ' άρεσαν. Καλά, αλλά θα τα διορθώσω λίγο. Μελετημένα. Όχι, Πανετολικός 2-2. Ολυμπιακός Βόλος 1-1. Ξάνθη Αστέρας 1-1, Πανιόνιος Λάρισα 2-1, ΑΕΚ Λαμία 4-0, Άρης Παναθηναϊκός 2-2. Γεια σας. Μάλιστα, γεια σας και περαστικά σας. Τα είπε, τα είπε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κυριάκο, τον φίλο μου τον Θανάση, τη φίλη μου την Ευστρατεία που μας στέλνουν εδώ τις ευχές τους. On your mark, ready, set, let's go. Το φίλο μου τον Πέτρο, το φίλο μου τον Γιώργο, το φίλο μου τον Νίκο. Είμαστε καλά. Μας δίνετε κουράγιο, πέρα από τα, το φίλο μας τον Κώστα. Μας θέλει και αυτό στις ευχές του. Είστε το φάρμακο, το γιατρικό, το ξυπνητό, ο καφές μου, που δίνετε την ενέργεια να συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε μαζί, πορευόμαστε μαζί, θα προχωρήσουμε. Και μαζί θα πραγματοποιήσουμε και το διαλυματάκι μας. Επτά, αφού είδαμε και το προγραμματάκι της αγωνιστικής, είδαμε και την κίνηση του τριημέρου, είμαστε πλέον ενήμεροι για τα πάντα. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε για τίποτα. Μικρή ανάπαυλα και εδώ είμαστε. Να
να φορτσάρουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπανο 107,4 δεν υποκύπτουμε στα σαμποτάζ. Είχαμε μία πτώση του σήματος για μερικά δευτερόλεπτα. Δεν θα μας διαβάλλετε, δεν θα μας φημώσετε και δεν θα μας θυμώσετε. Εδώ είμαστε κανονικότατοι, ζωντανοί και ξυπνητοί στο λόγο επειδή. Στη δεύτερη μας ώρα μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 8. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια για αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook inboxιακά συνομιλούμε. Στη Σαλονίκη που... θα ξυπνήσει με λιακάδα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε για σήμερα Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Και στη Χαλκιδική, άντε να τη δούμε τώρα λίγο, καλοκαιριάτικα δεν είναι, αλλά είπαμε ένα κύκνιο άσμα κολύμβησης για κάποιους μπορεί να υπάρξει. Αραιές νεφώσεις, μεσημεριανές ώρες ο καιρός θα είναι καλός, με 4 μποφόρ και χαμηλότερες θερμοκρασίες 19 με 26. Το Σαββατοκύριακο πάντως θα έχουμε λιακάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δύο χέρια, τρία πόδια. Έτσι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρθένος, το χειρότερο ζώδιο. Γιατί το χειρότερο, ρε παιδιά? Έλα, είναι η μάνα μου. Εντάξει. Άρα σου θυμίζω τη μάνα σου. Ναι, γι' αυτό και σ' αγαπάω. Α, έτσι, έτσι. Γιατί, τι έχει ο Παρθένος, ας πούμε? Είναι λίγο μιχ-μιχ. Δηλαδή, τι είναι το μιχ-μιχ? Λίγο εκεί με την καθαριότητα. Παιδιά μου, το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν ανταποκρίνομαι καθόλου στα χαρακτηριστικά. Με την καθαριότητα ακριβώς, με την τάξη θα έλεγα. Καθόλου, καθόλου. Δεν είσαι παρθένος στον τελευταίο. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Ούτε τάξη, ούτε ψυχαναγκασμοί, ούτε καθαριότητες, ούτε τίποτα. Δεν κάνεις βρωμιάρης. Μην ανησυχείς πάλι για το σαμποντάζ. Εγώ νόμιζα ότι χάλασε το ραδιόφωνο μου. Α, οκ, να, ο καθένας έχει τα προηγούμενα. Οπότε εντάξει. Την ευθύνη πρώτα στον εαυτό σας να τηρεί. Να αγαπάς την ευθύνη που έλεγε ο Καζαντζάκης και τα λοιπά. Δεν φταίει ο Λίμπερο που πέφτει το σήμα. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Τι λέει, τι λέει άλλο. Καλά είμαστε, μωρέ, καλά. Εδώ. Πήγε σε σάκι, είδα. Όχι, τι σάκι, ρε, ποιο σάκι. Σάκι, ο οποίο έγινε, λέει, σαματά στην έκθεση για το σάκι. Καλά ρε, τι περίμενε? Όχι, σαματάς με τον Σάκη και με τους υπευθύνους. Διαβάζω εδώ τώρα ρεπορτάζ στην Μακεδονία. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο ότι υπήρχαν πολύ παρατρεχάμενοι τριγύρω εκεί στα καμαρίνια και ο Σάκης τα πήρε στο κρανίο. Δεν ήθελε, λέει, να έχει από πίσω το σήμα της Death στο video wall. Oh. Ναι, ναι, και απέτησε να κατέβει και κατέβηκε και μαλώσαν και με το ραδιοφωνικό σταθμό που σπονσόρανε τα live. Έγινε, ναι, έγινε το πρωί. Μπάμπη, εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Στη συναυλία που είχε προχθές με τον Μπάριο. Mm-hmm. Και εκεί τσαμπουκάδες. Γενικότερα είναι περιπετειώδεις συναυλίες στην πόλη μας αυτές τις ημέρες. Έβρεξε. Εντάξει, το ρεύμα. Δεν πήγα. Έβρεξε, έβρεχε στις Σικές και πολύ λογικό να σταματήσουν οι υπεύθυνοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι διάβασα κιόλας, να σταματήσουν την συναυλία γιατί υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο καλλιτέχνης πάνω στο πάθος του και ορθώς σκέφτεται από την πλευρά του ότι δεν πρέπει να απογοητεύσει τον κόσμο. Πώς, θα στο θέσω κι εγώ ως παράδειγμα. Θυμάσαι τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ στον ημιτελικό του Άρη στην Ξάνθη με τον γκολ του Νέτο που προκρίθηκε ο Άρης στον τελικό με τον Παναθηναϊκό που έβρεχε καρέκλες και ήταν όρθιος σε 90 λεπτά? Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό, Μπάμπη, γιατί δεν είμαι Άρης. Δεν έχει σημασία, εγώ το θυμάμαι όμως. Έτσι λοιπόν και ο Πάριος σου λέει θα παίξω, ρε παιδί μου, κάτω από αντίξω οι συνθήκες, κάτω από βροχή. Αλλά προφανώς οι υπεύθυνοι και ορθώς έπραξαν, κόψανε το ρεύμα, θεώρησε ότι οι υπεύθυνοι είναι ο Δανιλίδης και αρχίσανε μπινελίκια εκατέρωθεν. Από ό,τι διαβάσαμε, ας πούμε, στο ρεπορτάζ. Γιατί αυτοί δεν...
Γιατί στι εφημερίδε που διάβασα. Ναι. Κατηγόρησα τον Δήμαρχο γι' αυτό. Ναι, ότι έκοψε το ρεύμα. Ναι, ναι, δεν λέγανε γιατί. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είναι αυτονόητο. Άμα βρέχει, θα σταματήσει η συναυλία. Υπάρχει κίνδυνο ηλεκτροληξία. Δεν ξέρω ο κόσμο, μάλλον. Δεν ξέρω, ο κόσμο σου λέει, ναι, αυτά. Πάθουμε εμεί να πούμε κακό. Να χαλάσουμε. Ανοίγει μάτια, Μπάμπη. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Θέλετε να πεθάνουμε πάνω στη σκηνή. Θα πεθάνουμε για εσά. Τι να κάνουμε, θα αφήσουμε τα κόκαλά μα εκεί. Άντε, ναι. Περιμένω τα προγνωστικά να πάω απ' έξω στοίχημα. Τώρα τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα, δεν έχει άλλα. Φτάνω γιατί τόσο. Δεν θα ξαναπείς. Τι ξαναπώ. Τώρα, τώρα σηκώθηκα, τι να κάνω. Τώρα ξεκινάμε. Αν τα πω θα είναι άλλα από αυτό που είπα. Με τα σημείωσες, δεν τρελέ. Τα σημείωσα. Εντάξει, θα δώσω μετά στο τέλος έτσι να πάω να παίξεις. Το Παναθηναϊκό τον έδωσες. Θα χάσει μέσα. Θα λυγίσεις το καμίνι του Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι. Όπα, αυτό είναι ένα χ από εδώ μέχρι. Λες, ναι. Και τηλεφόρο. Θα δούμε. Ωραία, έγινε. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Δεν είχατε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι το 2014. Το 10 ήταν πότε, το 2014. Το 2014 παίξω πάγκο με τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Βαβή. Καλώς το να. Είγεντε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Λοιπόν, σήμερα είσαι γενέθλια. Βέβαια. Λοιπόν, να είσαι την υγειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς. Καλή τύχη, άλλο τίποτα. Όπου και αν πας. Ένα αυτό. Καλή τύχη. Καλή τύχη να έχεις και ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, σε ακούω από το πρωί, ο δεύτερος που βγήκε αυτός ήταν ρεπόρτερ Αλβανός, ήταν εκεί. Πιάσατε και στο Λίμπρο Αλβανούς ρεπόρτερ. Δεν ξέρω, όχι, δεν είναι το... Και πώς, αφού αλβανικά μιλούσε. Ελληνικά μιλούσε, από ό,τι θυμάμαι. Δεν είπε, ας πούμε, τίποτα τσιφσαρό, πώς τα λένε τα τέτοια, είπε ελληνικά μιλούσε. Ναι. Ήταν η διάλεκτο ελληνικά με... Μάλιστα. Πώς έχουμε, πώς έχουμε τα γκρίγκλις, έχουμε τα αλβανίγκλις, δηλαδή. Κάπως έτσι. Αφού είσαι τον έστειλες, λέει... Να πάει στο Μακεδονία Παλάσι και να πάρει συνέντευξη από το... Να μάθει. Τα κοιτάμαστε όλα. Ρεπόρτερ είναι αυτός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Έτσι, έτσι. Είναι σκάουτερ, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Και, ναι, τι σκάουτερ είναι, μαλλιά κατσαρά είναι. Δεν είναι σκάουτερ. Καλή μαλλιά που λένε και πόντι. Ναι. Και το ωραίο είναι, τι θα αναλάβει και στο Νάρι, τέτοιος πονητής. Μα δεν ξέρω, υπάρχει... Και είναι η θέση αυτή τη στιγμή. Δεν χρειαζόμαστε προπονητή και μόνοι μας είμαστε πάλι θα τη βγάλουμε. Πάρτε Σέρβο, το Μόνιτς για προπονητή. Γιατί να πάρουμε Σέρβο. Όχι, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, έτσι κάνω μια πρόταση. Όχι, κανέναν. Ο λαός θα παίξει μπάλα, ο λαός θα κοουτσάρει την ομάδα. Είπαμε, από την κερκίδα να 10 λεπτά κάποιος να δίνει νέες οδηγίες, ρε παιδί μου. Πώς φωνάζουν, ας πούμε, μια κερκίδα και απαντάει η άλλη, έτσι. Ο Άρης δεν έχει προβλήματα. Οι παοκτσίδες έχουν προβλήματα. Να τα. Μάλιστα. Οι παοκτσίδες έχουν προβλήματα. Τι προβλήμα. Και χτες όλοι μαζί, ξέρεις, στα χωριά πρέπει να ξέρεις. Κάτι γιαγιάδες, γιαγιές που είναι, που βγάζουν κλώσσες. Γιατί η γιαγιά ξέρει να βάζει κλώσσα. Και τα μαζεύει τα πουλάκια της και τσιμπάνε μετά το κάτι που δίνει να φάνε. Ναι. Έτσι τσιμπάνε αυτοί, σαν τις κλώσσες τσιμπάνε. Τσιμπάνε λες εσύ. Με ναι, το ναι. Εχθές είδες τι έγινε. Τι έγινε. Σε δύο ώρες, μια μισή ώρα, σε πήραν 4 τηλέφωνα. Σε 5 λεφτά που έμειναν τελευταία. Λοιπόν, τσίμισα με το Αριάννη. Με το Αριάννη, έδωσες ψωμάκι, έδωσες ναυσμά στην εκπομπή. 5 λεφτά, 5 άτομα πήρανε. Μάλιστα. Είδες πώς τσιμπάνε. Θα αρχίσω... Έτσι κάνουνε. Έτσι. Λοιπόν, και κάποιος είπε ότι είμαι πόντης. Εγώ δεν είμαι πόντης, εγώ είμαι μικρασιάτης και... Ναι. Και έτσι. Είμαι από τους σιδερόκες τους σερόμπες τους. Έτσι. Να ακούσουνε. Μάλιστα. Και το χωριό μου είναι λίγο μικρό, αλλά... Θαυματουργό. Όχι. Μα δεν είναι. Το χωριό είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη ιστορία. Έτσι. Μάλιστα. Έχουμε το Ρούπολι μισή και πάνω. Βέβαια. Αποκρούσαμε τις δυνάμεις λοιπόν, των αζιστών. Δεν μπορώ να καταλάβω τι στεναχωριέται... Τα παόκια τι στεναχωριούνται για τον Άρη, ρε παιδί. Έχουμε καλά κάνουμε, ας μην έχουμε και λεφτά, ρε. Ναι. Πάρε τι βγάλουμε εμείς. Μάλιστα.
Μάλιστα. Τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να το βουλώσουν μερικοί. Μέλα και έτσι με τη φωλό σου, βαρύ χαρακτηρισμό σου. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη, τα φιλιά μας στην Κύπρο. Τον φίλο μας τον Κώστα που λέει εκπομπή, λέει 5 με 9 σου εύχομαι. Μάλιστα, να κάνω κολλιόμενα δηλαδή. Ρε παιδιά, άμα θέλετε να ξυπνάμε και πιο νωρίς, να ξυπνήσουμε, τι να κάνουμε εδώ. Να μην σας λείψει διασκέδαση. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίες. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Επειδή όλοι μας οι ευχές δόθηκαν μονόπλευρα, μόνο για την πάρτι σου, θεωρώ καλό να πούμε ότι και να σε χαίρεται αυτή που θέλεις και πρέπει να σε χαίρεται. Έτσι αγόρι μου, μπράβο. Έβαλες τα πράγματα στη θέση σου. Στη θέση έτσι. Τους. Μάλιστα. Put the things to your έτσι. To their seat. Έτσι. Να, κάτι. Ναι. Άκουσε με τώρα. Λοιπόν, απλή ενημέρωση. Το Sport Illustrated είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο αθλητικό περιοδικό. Ναι. Είναι αμερικάνικο, σε παγκόσμια κλίμακα. Κάτι ανάλογο, ξέρω, με τον National Geographic που ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα. Κάτι ανάλογο με το λόγο επειδή στο ράδιο. Έτσι ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά, ναι. Δηλαδή, αλλά όχι τέτοιες εποχές, όταν ήταν λίγο πιο νέος. Τώρα μεγαλώνει, έξω από τα γενέθλια παρωτά του παρουσιαστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έκανε τους καλύτερους 10 του μπάσκετ. Πρώτος δηλαδή, ποιος θα ήταν? Εντάξει, Γιάννης Αντετοκούμπο. Εντάξει, λογικό, πολύ αναμενόμενη επιλογή πιστεύω. Ποιο θα βγάζουν, τον Λεμπρόν, είναι δυνατόν? Όχι, εντάξει, είχε μέσα και εντάξει, ήταν και ο Λέοναρντ, ας πούμε, τον Ράπτορς που πέρσι όχι έκανε παπάδες. Καλά, βέβαια, από την, ναι, ναι. Βέβαια, αν συνυπολογιζόταν και τα play-off, νομίζω ότι MVP θα έπρεπε να βγει ο Λέοναρντ, είναι η αλήθεια. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε, αυτό που δεν προωθήθηκε έτσι όσο θα έπρεπε, και ακόμα ο Τζούνιορ το ψάχνει, αν το έχει πάρει κάποιος ταυτόχρονα, είναι το most improved. Δηλαδή μαζί με MVP ο άνθρωπος ήταν, περισσότερο υποσχόμενος, ανερχόμενος και λόγω του νερού της ηλικίας. Χρόνια δηλαδή, είναι, εντάξει. Πήρε ταυτόχρονα και τους δύο τίτλους. Τώρα δεν ξέρουμε αν, μάλιστα, θα το... αν δεν έχει γίνει, είναι μεγάλη υπόθεση. Θα το ψάξω. Ωραία. Και κάτι άλλο, ναι. Κάτι άλλο. Εντάξει, για να μην περνάει η ώρα και μετά δεν μπορώ να ασχοληθώ. Και θεωρώ τα παιχνίδια σφιχτά, πολύ σφιχτά, επειδή παίζουν τουλάχιστον το Ισπανία-Αργεντινή είναι τελείως ίδιοι στο παίξιμο. Αυστραλία-Γαλλία αλλάζει λίγο. Η Γάλλη πιο γρήγορη. Βέβαια παίζει Ισπανία-Αυστραλία και Αργεντινή-Γαλλία, αλλά δεν πειράζει. Έκανες άλλες διασταυρώσεις. Ισπανία-Αυστραλία είναι τα ζευγάρια και Αργεντινή-Γαλλία. Ναι, τους είχα από πάνω προς τα κάτω. Εσύ είπες, ναι. Όχι, εσύ είπες Ισπανία-Αργεντινή και Αυστραλία-Γαλλία. Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή έχουν το ίδιο τρόπο παιχνιδιού, θεωρώ ότι τα παιχνίδια θα είναι πολύ σφιχτά. Που σημαίνει, πες μου λίγο το under-over. Το under-over στο Ισπανία-Αυστραλία. Under-over, εσύ επιλέγεις πού, αλλά εδώ το δίνει τώρα, ας πούμε, στο 160,5. Το κανόνα. 160,5, ας πούμε. Στο πρώτο και 163,5. Πόσο κάτω. Ναι. Οριακά. Αν ψαχτεί κάποιο όμω σε κάποια διαδικτυακή, παίζει περισσότερο. Δηλαδή σίγουρα θα είναι πιο πάνω. Αν το βρει πιο πάνω, μα το βρίσκει. Τι θε πιο πάνω, επιλέγει εσύ. Πόσο θέλει over. Θε 170 πόντου, ποντάρει. Δεν έχει να κάνει. Τι να κάνει, άμα παίρνει 1,1, τι να ποντάρει, εσύ. Αφού. Τι 1,1, να βάλουν και δύο ομάδε 170 πόντου. Όχι, ρε. Τι. Εσύ τι εννοεί όταν λες, δηλαδή εσύ αποφασίζει ποιο θα είναι το όριο του under-over. Βεβαίω. Δεν είμαι. Βεβαίω. Ναι. Ναι, αλλά έχει και αντίστοιχα όμω το τέτοιο. Την απόδοση. Ναι. Αν η απόδοση είναι τη πλάκα 1,05. Τι 1,05, σου λέω 170 απόδοση δίνει 3,45. Με την ίδια απόδοση. Μα όχι, άλλη απόδοση. Σε κάθε under-over ανάζει απόδοση. Ένα γόρι μου, μισό λεπτό. Αυτοί δίνουν 163. Ναι. Αν εσύ. Το θες το under, ναι. Στο 170, ναι. Αν, στο,
αν είσαι στο 163 παίρνεις 1,8 ναι. απόδοση ναι. και το πας εσύ στο 1,70, το 1,8 θα γίνει 1,3. Ωραία, ναι, τόσο είναι ακριβώς. Χαίρομαι πολύ. Μόνο να λέμε ότι το κερδίσαμε. Τώρα είναι να έχεις και μια καλή απόδοση. Σημασία έχει να λες ότι κέρδισες. Αυτό έχει σημασία. Να είσαι νικητής στη ζωή. Μάλιστα, δηλαδή, έγινε. Είναι αυτό, δηλαδή βγάζεις τα λεφτά από την κολότσιμη και τα βάζεις αυτό. Από το πουκάμισο. Στον μπροστινό. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον. Περίμενα, τι να κάνω. Ένα μπάμπι έχουμε. Ένα το πάμπι. Έτσι. Να το πούμε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν ήρθε κάποιοι εδώ πέρα, κάποιοι εδώ στο... Γενικά το λέω τώρα. Έτσι, τίποτα. Γιορτάζουν τρεις φορές το χρόνο. Έτσι. Γίνονται. Είναι πραγματικά αυτό. Γίνονται και αυτά. Γίνονται πραγματικά. Και αυτά, επιπροσθέτως, δεν ξέρω τώρα πόσο τυχαίο είναι σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Ναι. Να τα πούμε και αυτό, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Δηλαδή, η σημερινή εορτή δηλαδή. Άντε για να σαπίσεις τον ύπνο τώρα, αυτό έχουμε. Έχει μπάσκετ, δηλαδή έχω τρελαθεί. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πάω να κοιμηθώ πάρα πολύ στο σπίτι, αλλά έχει μπάσκετ και 10 ώρα και είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια. Και 3 ώρα. Ενδιάμεσα, τι να κάνουμε. Εμείς γιατί κάνουμε. Πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ εδώ. Τώρα γιατί, που είπα αυτό που κάποιοι γιορτάζουν 3 φορές, αυτό τώρα μου ήρθε ανομαλία της σκέψης. Ναι. Αυτοί ας πούμε οι Σλάβοι και αυτά οι Ορθόδοξοι όλοι που φιλιούνται 3 φορές. Ναι. Τι είναι. Δεξί-αριστερό-δεξί μάγουλο ή αριστερό-δεξί-αριστερό. Ανάλογα από πού θα ξεκινήσεις πιστεύω. Αλλά συνήθως για, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως φιλάμε κάποιον, ξεκινάμε από δεξιά προς αριστερά. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Όταν αφιλάς κάποιος σταυρωτά. Να χαστουκωθούν με τα μάγουλα. Ναι, όχι. Δείτε τώρα εδώ, κάντε ένα παραλληλισμό. Ας πούμε, βάλε τον εαυτό σας και ότι απέναντι. Ή πάντε φιλήστε κάποιον αυτή τη στιγμή. Είναι το motivation της εκπομπής. Ναι. Νομίζω ότι περισσότερο από αριστερά, από δεξιά προς αριστερά φυλάς σταυρωτά. Ναι. Άμα δεν έχετε κάνει, καθίστε κάτω από την πόρτα που έχει τέτοιο και κάτω εκεί πέρα στα κολονάκια. Έτσι. Κάντε να παράσεις. Να το παρατηρήσετε αυτό σήμερα. Φιληθείτε. Δεν έχω και εγώ τώρα κανένας. Δεν είναι κανείς εδώ να φιλήσω, ας πούμε. Φυλάκια μόνο, πώς λέμε αγάπη. Μόνο φυλάκια μόνο. Έτσι. Να έκανες το μεγαλύτερο κόλπο τώρα. Σε πω εγώ τι έκανες. Γιατί θα το πω και στους ακροατές. Τάχα έκανες πως ξενύχθησες εχθές. Ναι. Βγήκες φωτογραφία. Ναι. Έτσι ξενυχτισμένος και αυτά. Σάτρεψες και λίγο τα μάτια σου εκεί να φαίνονται κόκκινα. Ναι. Θα κοιμάσαι σήμερα όλη μέρα, θα έχεις κλειστό το κινητό. Θα πείτε, πω ήμουνα πολύ κουρασμένος. Κομμάτια ήμουνα, ναι. Αύριο θα πεις οικογενειακά θα πάω στην Αναστασιά εκεί με τους γονείς και αυτά. Ναι, θα μου κάνουν τούρτα, ναι. Κυριακή να πούμε, θα είμαι εκεί. Δευτέρα έχω πολλή δουλειά, έχω εξωτερικές δουλειές. Μετά να τρέχω από εδώ από εκεί. Λογαριασμό αυτά. Και Τρίτη μετά θα λες, τώρα πέρασε μια βδομάδα. Τι πέρασε, πόσο το γιορτάζουμε. Ναι, εννοείται. Πόσο θα το γιορτάσουμε. Και, και φυσικά δεν έχω φέρει τίποτα στο Λίμπερο για να κεράσω. Εντάξει, έπρεπε να περάσει από εδώ να πούμε. Όχι. Έχει λόγο που δεν έφερα. Και δεν μου το ρώτησε κανείς. Περίμενα να με ρωτήσω, να φέρει τίποτα κουτράδο. Δεν έφερα. Γιατί θέλω να τιμωρήσω αυτούς που ποτέ 5 χρόνια δεν γέμισαν τις παγωθήκες. Φίλε, αυτό με τα παγάγια είναι πολύ. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά τιμωρούμε όλοι μαζί σαν το στρατό. Αυτό είναι παράδεκτο. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό, είναι χειρότερο για που βάζεις άδειο μπουκάλι στο ψυγείο. 5 χρόνια, μία φορά οι παγωθήκες δεν γεμίσανε. Μία φορά, τι σας ζητάω, βρε. Μία φορά, να βγει ο δούρος στο τηλέφωνο. Τι σας ζητάω, μια παγωθήκη, έβαλα σημειώματα, έβαλα τέτοια. Ποτέ. Πώς το κάνουν αυτό, πώς γίνεται, δηλαδή. Όταν υπάρχει η κοροϊδάρα των πρωινών, ας πούμε, και τα γεμίζει αυτά, το χειρότερο είναι κρέμει το φιλοκάρδιμο όταν έρχομαι Δευτέρα. Να μην βρω τίποτα. Ούτε νερό, ούτε παγάγια, ούτε τίποτα. Και το καλύτερο ξεσύ ήταν. που είχε τελειώσει ο καφές. Και πήγες εκεί στο σούπερ μάρκετ που είναι απέναντι το σπίτι σου και δεν είχε το Nescafé, ας πούμε, το τέτοιο. Και πήρα από... πήρες εκεί το... από μίμηση, ναι. Το Chinese καφέ. Και τον έφερα όμως εδώ, ναι. Και τον έφερε σε εδώ, γιατί άλλο. Και να σε λένε, το τζαμπαζί, το πιο φθηνό καφέ. Ναι, σιγά με τους έφερναν και φραπέ να πίνουν από το δικό μου. Τον ήπιαν και αυτό μια χαρά. Τέλος πάντων, άσου τώρα μέρα που είναι, ήταν με το σχολείο. Έτσι, φιλιά. Τσάω. Όχι, να γεμίσετε τα παγάκια των αλλωνών, δηλαδή. Τι ζητάμε
σε αυτή τη ζωή. Ούτε δώρα θέλουμε, ούτε ευχές, ούτε τίποτα. Μια παγωθή, κύριε παιδιά, γεμάτη να με φέρετε, να πούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: φίλε, λέει, για διακοπές πηγαίνω και το πρώτο που κάνουν είναι να γεμίζω τις παγωθήκες. Ευχαριστώ και για τις ευχές του, με αμέτρητα παγάκια και όχι να είμαστε στον πάγο. Αλλά να είμαστε έτσι δροσεροί, δροσεροί. Αν αγαπάτε κάποιον, γεμίστε τις παγωθήκες. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον, καλώς τον. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και τύχη σε σένα και στο οικογενειακό περιβάλλον και σε όλο τον κόσμο. Τώρα την τύχη την έχουμε, δεν χρειάζεται, αφού έχουμε ανθρώπους από μέσα. Να μας τύχη νομίζω δεν χρειάζεται. Ναι, όντως υπάρχει τύχη, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τύχη, έτσι σου εύχομαι. Και ξέρεις που το θυμόμουν, όχι τώρα που το είπαν. Ναι. Που το θυμάμαι από την προηγούμενη Παρασκευή, κύριος Μπάμπης. Κύριος Μπάμπης είχε ενημερώσει, ναι, το είχα ξεχάσει μέχρι και εγώ. Αλλά το θυμόταν το θηρίο. Το θυμόταν και κατευθείαν το έχει πει. Έτσι. Κανονικά έπρεπε να έχεις δύο ταψέα από φούρναρη της καρδιάς μας εκεί. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει. Όχι για τον κόσμο, όχι για τον κόσμο. Για σένα. Για μένα. Ή να, και το να στείλω. Γιατί χρωστάω, ο αγαπημένος ο Μπάμπης είχε στείλει με τον ανιψιό του ένα πρωί εδώ 20 μπουγάτσες. Πολύ καλά. 20 μπουγάτσες, δεν σου κάνω 20, πλάκα. Ναι. Το έφαγε όλο το Λίμπερο μια χαρά. Και έλεγα ότι τις έφερα εγώ βέβαια. Και λόγω επειδή δεν βάλαν παγάκια στο ψυγείο, κατεβαίνεις κάτω με το ταψί και κερνάς τους περαστικούς επίτηδες. Το κάνεις για σπάσιμο, για να ξαναδείτε κάτι από μένα, παγάκια στο ψυγείο. Αυτή θα είναι και διαμαρτυρία. Με πανό κανονικά πρέπει να κατέβεις. Έτσι, έτσι. Με πανό, παγάκια στο. Ναι, και τώρα ρωτάω σαν το Μίτσο, έχασα τίποτα, έγινε τίποτα δύο μέρες. Όχι, τίποτα, μωρέ ησυχία. Εντάξει, να εδώ να λίγο μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρα, δεν ήταν αμάρκετη και πώς. Ναι, ξεκινήσατε αυτά τα μάτια. Καλά ήμασταν τόσο καιρό χωρίς τέτοιο. Αλλά σου έχω, ξεκίνησα με μια πολύ δυναμική είδηση που ενδεχομένως. Ναι, την είδηση. Αυτό, την είδηση ότι στην ομάδα το Miami Heat στο μπάσκετ προσφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών για να μετονομάσει το γήπεδο, ας πούμε. Πώς ξέρω, να το κάνει. Είμαι μέσα 100% και αν ονομαστεί το γήπεδο, φεύγω από την Detroit που είμαι. Γιατί υποστηρίζω την Detroit. Πάω με Miami καθαρά. Bank Bros Center. Bank Bros να λέγεται. Σκέψου τώρα τι έχει να γίνει εκεί. Ήρθατε εδώ και σας απαυτώσαμε και σας κάναμε και τέτοια. Τους παραδέχομαι και ξέρεις, κάτω ερωτικά παιχνίδια πριν να ανέβεις στο γήπεδο θα έχουν μαγαζιά από κάτω και αυτά. Η εταιρεία θα βάλει από κάτω. Είναι μέσα, δεν το συζητάω καθόλου. Θα κάνει casting ενδεχομένως, casting couch και τέτοια, ας πούμε. Έγινε, σε φιλούμε. Θα τα πούμε, να σε καλά. Γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τους ακροάτες. Λέει τι έχασε αυτή την πολύ κορυφαία είδηση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε, καλημέρα. Τον Μπάμπη. Εδώ, κλείσε λίγο, λίγο να πάρω μια γραμμούλα. Μια χειρόπιτα με κορτάρι. Α, νόμιζα ήσουν ο Λευτέρης. Εντάξει. Αυτό είναι μηνύσιμο, ρε φίλε. Είπαμε, εντάξει. Έχεις πάρει σε άλλα επίπεδα μηνύσεων, όχι μηνύσεων. Μια χειρόπιτα με κορτάρι, κανονικά. Έτσι, από το Κορεό. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πω, 1,60 πιστεύω το μόνο που αξίζει να παιχτεί είναι η Ισπανία. Για νίκη. Για νίκη, ναι. Γιατί τα ποσοστά στο Γαλλία-Αργεντινή, εντάξει, εγώ θα παίξω Αργεντινή. Αξίζει, ναι. Χάτω, ναι. Δεν υπάρχει. Όταν λέμε under over εννοούμε εκεί που δίνει 1,90 Μπάμπη. Α, δηλαδή μάλιστα. Τη μέση. Για να καταλάβουμε, ωραία. Και επειδή ανέφερες αυτή την εταιρεία που θέλει να μπει χορηγός και να πάρει το όνομα. Ναι. Είχαν κάνει κάποια φίλη μία φίλη μου μικρόν γιώτα, μία εταιρεία παραγωγή, όχι παραγωγή, ουσιαστικά κλέβανε ταινίες από το εξωτερικό. Είχαν αγοράσει υποτιτλέζα και έφευγε κάποιος ταξίδι έξω και τις έφερνε, ήξεραν, οι γυναίκες τους ήξεραν ξέρουν γερμανικά και αγγλικά. Και γράφαν, ξέρω εγώ, καθόντουσαν, είχαν ένα... Ναι, και ένα σπιτάκι και το είχαν κάνει, βγάζανε κόπια σαν βέρτα. Λοιπόν, οπότε σε κάποια δόση έχει το ένα τσακάλι από τους δύο, έχει έρθει και έχει φέρει ταινίες από την Ολλανδία. Ναι. Και δεν ξέρουν Ολλανδικά. Και λέει εντάξει, βαριέσαι, λέει το ίδιο. Ναι, τώρα τι να. Αυτοσχεδιάζανε. Ναι, αυτοσχεδιάζαν κανονικά. Τι μπορεί να είπε παραπάνω, ας πούμε, στην ερμηνεία, να έβαλε έτσι ένα τσιτάτο από Σέξπιρ, Φερρυπίν, ας πούμε, εντάξει. Σέξπιρ,
9.30 ώρα παίζει ο Άρης. Αυτό είναι χτύπημα στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Την άλλη μέρα έχουν τα παιδιά σχολείο. Έχει πάλι φέτος τόσο νεαρούλιδες ο... Άλλαξε η ώρα, ήταν 9 και νομίζω πήγε 9.30 μετατίθηκε ένα μισό ώρα. Δεν το κάνανε. Ναι. Και εγώ βλέπω Βατερλό του Άρη. Να, τι θα βλέπεις εσύ. Τελείως αντικειμενικά. Τελείως αντικειμενικά. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάου. Για να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Επειδή το Βατερλό συνορεύει. Λοιπόν, να πάω διάλειμμα. Είναι 7 και 32. Να πάω. Εντάξει. Έγινε. Τσάου. Λοιπόν, έτσι. Συνεργασία. Αγαστή συνεργασία. Ακροατών και παραγωγών. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το Demaraz να φουλάρουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή summer time. Δεν τελειώνει ποτέ το καλοκαίρι, είναι πάντα μέσα στις ψυχές μας. Περίπου ένα 20 λεπτάκι μας απέμεινε, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που τώρα μπαίνουν στην παρεούλα μας. Επικοινωνείτε στο 2-31-0-287-38 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγο επειδή στα διαδίκτυα μέσα στα Facebook μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να ζήσεις Μπάμπη και χρόνια πολλά. Μεγάλα να γίνεις με άντρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένας ο φως. Ψυχούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον μπαμπά σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε έβαλα τραγουδίς και φωνάρα μου επίσης. Φωνάρα τεράστια. Τι θες να σε κεράσω? Έλα. Πες, μίλα για μου. Τι θες να σε κεράσω? Ό,τι θέλεις εσύ όλα. Να μου τα φας όλα. Μία σοκολάτα. Μόνο μία σοκολάτα. Μόνο μία. Παραπάνω. Πες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, να τα χαίρεστε τα παιδάκια σας. Να είναι πάντα έτσι όμορφα και χαμογελαστά. Πες χρόνια πολλά. Θα μου τα δώσεις να τα πάω στα ζουζούνια, να τα γλεντήσω όποτε έρθουνε. Τα καλύτερα έρχονται, κάνε 2-3 μήνες υπομονή και ξέρεις εσύ το πρωινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα γεροί να είμαστε. Σε ευχαριστώ, το καλύτερο δώρο ήταν αυτό. Να είσαι καλά, φιλιά. Τι ωραία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνεις, τα 25 και πας τα 24. Ναι. Πέφτουμε. Αντίστροφη μέτρηση. Ξεκίνησε τώρα. Είναι σιγά-σιγά τα κρύβουμε. Δεν κρύβεις τίποτα. Κατάλαβες για τα χρόνια. Αυτό ακριβώς. Μετά το ξενέρωμα με τις εθνικές, επιτέλους μπαίνουμε στην κανονικότητα. Θα δούμε ποδόσφαιρα. Άντε να δούμε λίγο ποδοσφαιράκι. Λίγο βαρ, μας έλειψε. Λίγο βαρ που βαριούνται. Έτσι. Λοιπόν, το καλύτερο τίτλο διάβασα, έγραφε, βαριόντουσαν. Ναι, εννοείται. Σήμερα ξεκινάει με ένα καλό αγώνα στη Championship, το έχει το Νόβα, θα κάτσω να το δω. Α, εσείς βαρύς, στα σκληρά, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία Championship, νομίζω ότι πρέπει η δική μας να την αντιγράψει αυτή την κατηγορία. Πώς θα παίρνει ο πρώτος, πώς θα παίρνει ο τελευταίος, πώς θα παίρνει ο... Όσον αφορά τον μπάτζετ, εδώ δεν έχουν μπάτζετ πλέον οι ομάδες. Δεν έχουν τηλεοπτικά, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Τώρα να αντιγράψουμε αυτό, λίγο δύσκολα είναι η αλήθεια. Εγώ τώρα το ξέρω τι είναι. Ότι στην Αγγλία για να αντιγράψουμε εμείς στην Αγγλία θέλουμε ακόμα πολλά ψωμάκια να πάμε. Θέλουμε lower. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Θα μπουν και ξένοι διαιτητές τώρα εδώ, κάτι τέτοιο ακούγα. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει φέτος. Υποτίθεται ότι από πέρυσι υπάρχει αυτό, πέρυσι προπέρυσι, πότε ξεκίνησε το μέτρο. Θεωρητικά στα μεγάλα παιχνίδια, ναι, θα υπάρχουν διαιτητές. Το Άρη Παναθηναϊκό δεν θα έχουμε, νομίζω. Νομίζω πως όχι. Στο ΠΑΟ Κάρις λογικά θα έχει όπως πέρυσι.
Ναι. Νομίζω δεν είχε. Είχε, αλλά, είχε, όταν... όχι, είχε. Δεν είχε καμία ναι. σημασία. Νομίζω για μένα δεν είχε καμία σημασία. Όταν είναι να παίξει κάποιος καλά, θα παίξει. Δεν υπάρχει. Από πλευράς διαιτησίας μιλάμε. Ναι, ναι. Νομίζω, αλλά εντάξει, θα δούμε. Να δούμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον και την εφαρμογή του VAR από τους ξένους διαιτητές. Δηλαδή, γιατί είδαμε ότι εδώ οι δικοί μας λίγο ήταν στα χαμένα. Εγώ δεν να σου πω κάτι, εκτός από μερικές φάσεις τις οποίες δεν ξέρω γιατί δεν τις είδανε ή δεν τις κάνανε. Καλά το, ψιλοκαλά το δούλεψαν. Εγώ, εντάξει, κάποιες φάσεις ξεφύγανε. Το θέμα είναι ότι όταν, εδώ όταν ξεφεύγει κάποια φάση από τον το VAR, εμείς πάλι στο πονηρό ότι ναι, δεν ήθελαμε ότι δούλε. Εντάξει, δυσπιστία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να κάμφθει. Ό,τι και να συμβεί μέσω VAR θα έχει κίνητρα από πίσω. Θα πω ένα κάτι και θα ναι, κλείσω. Ναι. Σε ένα μάτς με Σάλκη πέρσι, σε ένα μάτς Σάλκη με, αν θυμάμαι, με τη Λειψία, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, μπήκε ένα γκολ, έτσι, το έβαλε η Σάλκη. Όλοι το είδαμε και στο live ακόμα ότι την μπάλα την πήρε με το χέρι. Το γκολ το έβαλε αμυντικός τέλος πάντων της Σάλκης. Το είδαμε με το χέρι. Το μέτρησαν. Το είδαν στο VAR, το ξαναμέτρησαν. Δηλαδή το κάνανε και το σφάλμα και ακόμα και με το VAR έγινε σφάλμα, φίλε μου. Εντάξει, θα έχει, θα έχει μωρέ, τώρα να δούμε. Και καθαρή φάση τώρα μιλάμε, έτσι. Τουλάχιστον να δείχνουν τα πλάνα από τις σωστές κάμερες. Αυτό για μας έχει ουσία και από εκεί και πέρα. Θα υπάρχουν και τέτοια σφάλματα, πολλά χοντρά σφάλματα και με το VAR. Το βλέπουμε από πέρσι, εγώ που παρακολουθάω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τα βλέπουν, θα γίνουν κι άλλα. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Φιλιά, τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ακούω ακόμα λόγο επειδή ήξερε ότι δεν ήσχε το ραδιόφωνο μόνο του. Όχι, είναι η εκπομπή που ακούγεται ακόμη και αν δεν εκπέμπουν. Ναι, αλλά άκουσα ότι θα κεράσει. Ναι, θα κεράσει, τη μικρή, τη μικρή. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά και τέτοια. Μπράβο, αυτά τα ξέρουν όλα. Ναι, ναι, ναι. Τσαβόπουλος. Λοιπόν, άκουρε τώρα για να τελειώνουμε. Ναι. Το VAR. Είναι ένας συνηθισμένος παπάς. Δεν αποδομώ τίποτα. Το VAR είναι ενδεικτικό και βοηθητικό στον διαιτητή. Ούτε αποδεικνύει, ούτε επιβάλλει κάτι. Τον φωνάζουν να δει. Ενώ ας πούμε μπορεί η μπάλα να είναι ένα μέτρο μέσα στην εστία, ο διαιτητής, ο οποίος είναι απόλυτος άρχον, λέει όχι ρε παιδιά, δεν πέρασε τη γραμμή, δεν είναι γκολ. Τώρα, αν θα τιμωρηθεί ή το ένα το άλλο, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον μπάλα. Είναι ενδεικτικό, το λέει δες το από εδώ, δες το από εκεί, δες το από εκεί. Οι 99 στους 100 βλέπουν αυτό. Και λέει ο τέτοιος, επιτρέψτε μου, εγώ θα είμαι στο 1% εφόσον είναι στημένος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι το μάλιστα. Ωραία. Έτσι 100%. Και από αυτό που είχα πριν το διάλειμμα, οι κύριοι συμπολίτες να μην ασχολούνται με γειτονιάζουσες χώρες της Ολλανδίας. Δηλαδή το Βατερλό είναι στο Βέλγιο, είναι δίπλα στην Ολλανδία. Όπου υπάρχουν με το 90 τα διάφορα και είναι σχετικά κοντά. Στη Σουηδία, όπου τα τελευταία χρόνια πρωτεύουσα δεν είναι πλέον στο Στοχόλμη, είναι το Έστερσουντ. Μάλιστα. Έγινε. Χαιρετούμε. Όχι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Γιατί εγώ ήδη έχω παραγγείλει, όχι από τη Ray-Ban, από τη NASA, εκείνα τα full face γυαλιά που στο διάστημα αντανακλάει τόσο πολύ ο ήλιος και θα μπώνει τους πάντες. Και επειδή το φετινό πρωτάθλημα προβλέπεται τόσο διαυγές, τόσο στυλπνό, τόσο πεντακάθαρο, ώστε από τις 13-14 ομάδες οι 7 είναι υποκαταστήματα μιας και οι οποίες έχουν παίχτες δανεικούς οι οποίοι δεν θα παίζουν μέσα έξω, αυτή την καθαρότητα, αυτή τη στυλπνότητα δεν θα μπορέσουμε να την αντέξουμε. Θα θαμπώσουν τα μάτια μας. Γι' αυτό γυαλιά λοιπόν από την NASA. Έγινε. Και κάποτε, χορηγός NASA, θα κληρώσουμε, ναι. Να βγει ένας παντελονάτος καλοπροαίρετα στην πολίτης και να πάρει θέση επάνω σε αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα βρήκες και εσύ την εκπομπή. Να βγει ένας παντελονάτος και να πάρει θέση. Έγινε. Αν είναι ικανοποιημένος με τους δανεικούς που δεν παίζουν μέσα έξω. Εντάξει, έγινε. Τσάω, τσάω. Κατάλληλη εκπομπή. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, τον ευχαριστώ για τις ευχές. Στη φίλη μας την Νικόλ μας γράφει ότι θα πάει Γερμανία, αλλά παρόλα αυτά θα μας ακούει. Αυτά είναι εκεί στα ξένα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε παγκοσμίου εμβέλειας εκπομπούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Σας ακούμε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
δύο λόγια μόνο. Ναι. Έτσι, από την ώρα που το, όλο το σκηνικό είναι τόσο επαγγελματικό και πέφτουν τόσα χρήματα, το λέω για κάποιους ακροατές που μιλάνε για πιθανά λάθη και αφέλειες και δεν ξέρω εγώ τι. Αφέλειες έχει μόνο στα κομμωτήρια. Λοιπόν, το σκηνικό όλο είναι σχεδιασμένο, όχι σχεδιασμένο από όλους μαζί, έτσι. Ο καθένας παίζει το παιχνίδι του και παλεύει να βγάλει τα περισσότερα κέρδη. Είναι απλά τα πράγματα. Στην αρχή, έτσι πως έκανες την εισαγωγή, από τη στιγμή που όλο είναι έτσι τόσο επαγγελματικό, νόμιζα αναφερόσου την εκπομπή. Όχι, η εκπομπή, φίλε μου, είναι το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Να σε καλά, σε αγαπάμε. Και να σε καλά. Γεια, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπέ, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Μπάντουμε ένα λεπτό. Δεν έδωσε σαν λόγο επειδή δεν έδωσε βάση μια λεπτομέρεια. Πάρα πολύ δυνατή όμως. Για βοήθησέ με. Όταν πήγαν τα σάντουιτς στο βαρ, τι ώρα ήταν. Τι ώρα ήταν εκείνο το μάτς με τα σάντουιτς. 7.30 ήταν. Απογευματίο. Άρα το Άρης Παναθηναϊκός, σας παρακαλώ να προετοιμάζονται την delivery από πατατζέλικα. Πάκι πατσά, είναι βραδινό το μάτς. Είναι βραδινό, είναι 9.30. Εντάξει, 9.30 τότε τρως. Δεν τρως σάντουιτς όμως, πιτσούλα νομίζω. Και αυτά που πάνε 10 παρατέταρτο και μετά, έσως και ένα μπραντς, μπορεί να τους δώσουν και πρωινό, δηλαδή μετά τον πατσά και τέτοιο. Σε αυτό θα ήθελα να δώσουμε βάση. Βεβαίως. Γενικά μεσημεριανά μάτς μπορεί να είναι και λαδερό, ας πούμε κοτόπουλο με μπάνες, μεσημεριανά μάτς. Κατάλαβες, απογευματινά σαντουιτσάκι και τώρα μάλλον το Άρης Παναθηναϊκός, ας ετοιμάζονται κάποια πατσαδέλικα. Αν και είναι βράδυ, δεν πρέπει να τρώμε το βράδυ. Μπορεί να έχει γιαουρτάκι με φρούτα, ας πούμε, κάτι. Ή κάποιος που κάνει αθλητισμό ή γενικά είναι fitness και τέτοια, να του πάμε ένα γιαουρτάκι, όπως το είπες, κάτι τέτοιο. Οι άλλοι που είναι πιο μερακλείδες, πατσά κατευθείαν. Και σου εύχομαι με την κολύμβηση συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ερχόμαστε, φιλιά. Τσαου. Μια μέρα κι εγώ να κολυμπήσω. Και να έρθει να με δει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε. Παρευρέθη στο Davis Cup που διεξάγεται στο Τατόι ως λάτρης του αθλήματος της αντισφαίρησης, όπως είμαστε και εμείς, ο πρωθυπουργός μας. Τι ωραία, παιδιάτικα, μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόλις τελειώσει από εδώ να πέσεις για ύπνο και να σηκωθείς την Κυριακή ώρα 8 το βράδυ. Τι ωραία, καλύτερη ευχή. 8 θα χάσω τα μάτσα όμως, δεν γίνεται. Καλά, εντάξει. Δεν βαριέσαι. Θα τα δεις το βράδυ. Θα δω στον ύπνο μου. Αλίμονο, να είσαι καλά παλικάρι μου, να είσαι καλοντάπαντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κυριότερο υγεία, σαν την υγεία δεν υπάρχει. Ισχύει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε, φιλιά, όσο κλεισέ και να είναι. Α, είναι κλεισέ υγεία. Αυτό, να είμαστε γεροί, δυνατοί, ωραίοι, ακμεότατοι. Η υγεία φέρνει και ευεξία και διάθεση ταυτοχρόνως. Όχι μόνο προσωπική, αλλά και στους γύρω μας. Πάρα πολλά. 2-31-0-2-8-7 και 3 οκτάρια για λιγουλάκια ακόμη στους εφαίρες της πόλεως. Εδώ στο λόγο επειδή. Στο πρωινό Παρασκευούλα με αυτά και με αυτά, τι ωραία. Σιγά σιγά. Θα κλείψουμε τη Δευτέρα αθλητικότατη. Το κακό είναι ότι ξεκίνησα την εκπομπή και ήμουνα βαρύ κορμί. Τι έγινε, αλήθεια. Και τώρα ξύτωσα, όπως γίνεται κάθε φορά. Και ξύπνησα. Πώς θα κάψουμε αυτή την αντίσταση. Ποιον κάνα ποτάκι. Την αντίσταση του ύπνου. Θα κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Δεν θα πάω κολυβητήρι σήμερα. Το δηλώνω εδώ για να είναι motivation. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε για να κολυμπάμε. Επιπροσθέτως 13 του Σεπτέμβρη, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου να δω ποιοι γεννήθηκαν την ίδια ημέρα με εμένα. Αλλά δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι ότι έχω γενέθλια μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Αυτό που τα είπε στον Αϊνστάιν, να πούμε. Και ο Αϊνστάιν μετά τι έκανε, σιγά. Έκανε εκεί τώρα ενέργεια ίσον, ναι, με πισέ. Εις το τετράγωνο μωρό μου, ναι. Και εμείς τα έχουμε πει το Αϊνστάιν, γι' αυτό και το έχουμε τραγούδι. Κοίτατε, παντού έμπνευση. Get it jiggy with it. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την αθλητική την επικαιρότητα.
οποία είναι και συνηθισμένη. Όσα συζητάμε διαρκώς για τα ΒΑΡ, για τα έτσι, για τα αλλιώς, για τα ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ, είναι και η προσωπική μας. Εδώ η Χριστίνα μας λέει και μαζί με το σεισμό της Καλαμάτας επίσης έχει γενέθλια το 1986, αν θυμούμε καλά. Ωραίες αναμνήσεις, μακριά από όλο τον κόσμο. Καλά, φαντάζομαι ότι μια μέρα σαν σήμερα θα έχουν συμβεί σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάμπη, βγήκε και ο υπουργός και δεν σχολίασε κανένας την καινούργια φίστα που έβγαλε το Κινάλ, το καινούργιο μωτό. Δηλαδή, πιστεύω ακόμα και οι κομικοί πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, να ασχοληθούν με την τραγωδία πλέον. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Φέρουμε το σοσιαλισμό ξανά πίσω. Εργοστάσια, χέρια να υψώνονται. Την είδες? Την είδα, την είδα. Σε κόκκινο φόντο μιλάμε. Ναι. Ο Λένιν μπροστά ο Χρειάς. Ναι. Εντάξει, τον πραγματικό σοσιαλισμό τον έφερε το Πασόκ. Τώρα τι να λέμε. Όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Σοσιαλισμός. Έτσι. Ο κόσμος χόρτας έβαγε ψωμάκι. Οι σκύλοι είχαν χοληστερίνη. Και επειδή σχολιάστηκε πριν, να πούμε ότι είναι κακό να μην υπάρχουν υποκαταστήματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να πηγαίνουν ομάδες να παίζουν φιλικά 8 η ώρα το πρωί επειδή το θέλει ο Ολυμπιακός δεν είναι σωστό. Αυτό στον Άρη πρέπει να το δούνε. Μάλιστα. Έγινε. Για τα υποκαταστήματα που είπαν πριν οι ασπρόμαυρες αιμορροίδες. Για χαρά. Για χαρά. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Νεκτάριο. Ευχαριστώ για τις ευχές, αν μας ακούει. Καλή εκπομπή. Στα άλλα τα ράδια. Καλούς φρικασέδες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα οδεύσουμε προς την λήξη της σημερινής συναντήσεων. Εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης λέει μη πας πολυβητήριο τώρα που είπες Μητσοτάκη, μπορεί και να πνιγείς. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κακοήθειες, είναι κακοπροαίρετοι τα λένε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Πόσο εκτός φάσης είσαι ρε πρόεδρε. Μάλιστα, έλα άστο τώρα ρε εσύ, κλείνουμε. Μιλάει για το φιλικό που έγινε στο Καρπενήσι. Δεν κρύα 4 χρόνια ρε και θέλει να ακούει Λίμπερο. Άστο τώρα, πρωί. Αν είναι 168 και 163 που είδες το όριο στα Underover και είναι σφιχτά τα παιχνίδια, ας παίξει χαλάρα ο κόσμος, εγώ θα τα παίξω. Θα βάλω από ένα ταλιεράκι στο Άντερ. Στο Άντερ, μάλιστα, λίγη πόντι. Ωραία, έγινε. Άντε, τσάω. Ναι, 80 και δεν δύσκολο το βλέπω να πάνε. Όχι ότι μπορούν, αλλά θα είναι σφιχτά τα παιχνίδια, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια η μπάλα είναι βαριά. Δεν είναι τόσο άνετα όσο στα άλλα. Μάλιστα, έγινε. Χαιρετούμε. Να σε καλά, φιλιά. Γέρι θα είμαστε όλοι. Γέρι και ξυπνητή και ωραίοι, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αλλά εντάξει, Klein Mind τώρα τα γενέθλια εδώ που λέμε. Δεν είναι αυτό υπεκφυγή, για να μην κερνάμε και τέτοια. Δεν τα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Εγώ πάντα θέλω να σας ευχαριστώ για την συντροφιά, για το ψωμάκι, όποιο και να είναι αυτό, που μας δίνετε. Εμένα προσωπικά, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω των άλλων διαδικασιών, ας πούμε, καλλιτεχνικών, διότι ο κόσμος είναι ο εργοδότης μας στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη, ιδίως μέσω του συγκεκριμένου μέσου και μέσω αυτής της ώρας που είναι πάρα πολύ δύσκολη για αρκετούς, αλλά έχουμε κάνει μια ωραία παρεούλα και αρκετή παρεούλα κιόλας, πέρα από τα χρόνια και ποσοτική, δηλαδή μια χαρά είναι τα πράγματα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, θα αποχωρήσουμε. Είπαμε, άντε να συνδυάσουμε Καραθοδωρή που δίδαξε τον Αϊνστάιν, του μάθε τα γραμματάκια, να πούμε το παλτό εκεί. Σιγά τώρα βρε Αϊνστάιν, για σένα μόνο, ενέργεια ίσον έμεπισε. Φιλιά, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, το πάρα πολύ πρωί στις 6, να περάσετε όμορφα και ψύχρεμα. Τσάω! Τη θεωρία τη σχετικότης την ξέρει όλη η ανθρωπότης. Είναι
χέρια ίσον με πείσε. Εις το τετραγωνό μωρό μου ναι. Ενέργεια ίσον με πείσε. Εις το τετραγωνό μωρό μου ναι. Για σένα μόνο εγώ γυρίζω το χώρο χρόνο. Για σένα μόνο όλα τα σπάζω, τα μαχαιρώνω. Κάνω τα πάντα ανατινάσω όλα τα κβάντα. Κάνω τα πάντα ανατινάσω όλα τα κβάντα. Μπροστά σε σένα βρε είναι κλάιν. Κι όλους τους νόμους της φυσικής εσύ μωρό μου τους καταργείς. Κι όλους τους νόμους της φυσικής εσύ μωρό μου τους καταργείς. Για σένα μόνο εγώ γυρίζω το χώρο χρόνο. Για σένα μόνο όλα τα σπάζω τα μαζί.